Εδώ είμαστε. Εδώ είμαι βασικά. Γιατί ο συνάδελφος δεν ξέρω, αγνοείται. Αυτό συζητούσαμε με τον πολύ καλό φίλο, ηχολήπτη και DJ και μπασίστα και γενικότερα. Νάτος ρε. Πώς γίνεται κάθε φορά εκεί θα είναι 10, θα είναι 10 για κάτι. Ή θα έχει να γράψει κάτι εκείνη την ώρα τελευταία. Εμείς θα κάνει τάχα ένα τηλέφωνο δηλαδή. Κάθε φορά είναι φοβερό ρε φίλε το πώς κάθεται έτσι αυτό το πράγμα. Νίκο Παπαδόπουλε, καλέ φίλε και συνάδελφε. Έρχομαι και εγώ με στη χαρά σήμερα, λέω κάτι θα έχει να φάμε. Εντάξει, και σε βλέπω να είσαι με τον κινητό αγκαλιά και να παλεύει χωρίς λόγο, ρε φίλε. Δηλαδή και έλεγα κάτι θα έχει τίποτα καλό εδώ πέρα. Πήγα σε αυτό, δεν θα το δω από το όνομα, που έχουμε εδώ κοντά στο ραδιόφωνο. Ναι. Μας έλεγε ότι τρέχει προάλλες. Ναι. Πολύ τίμιος. Μάλιστα. Δεν έχει φάει από εκεί. Όχι. Αυτό που ανέβασα, πόσο λες να έδωσα. Τι ανέβασα τώρα, πώς θα ανέβασα. Έδωσες 4 ευρώ. 2,5. Πολύ καλό. Θα φανεί αύριο κατά πόσο είμαι καλό, Νίκο, γιατί και όλο εκείνο που ανέβασε και 2,5 ευρώ. Φίλε μου, μπορεί να υπάρξει κάποιο δύσκολο βράδυ στον ορίζοντα. Ή ένα ακόμη πιο δύσκολο πρωινό μετά από 2 γουλιές καφέ και ένα τσιγάρο. Λένε όσοι κάνουν τσιγάρο, εγώ δεν ξέρω. Ναι. Η αλήθεια είναι τώρα που το είχα φάει και σηκώθηκα λίγο να πάω να πάρω, να πάρω ένα πολύ νερό. Από τον ψύκτη, ακούω κάτι γουργουριτά από την κοιλιά. Έχει κάνει μαζί σου το βράδυ και όταν θα κοιμηθείς. Από δίπλα. Κάτι τέτοια. Γιατί δύσκολη. Αλλά αύριο το πρωί θα φανεί. Από γεύση ήταν καλό. Τίμιο, δεν μπορώ. Από γεύση τα περισσότερα καλά είναι, Νίκο. Το θέμα είναι το καθένα μετά τι παρενέργειε έχει ένα ρότα εκεί πέρα και τον καθήλυνα αρμόδιο. Εμένα το φαΐ δεν μου επηρεάζει τον ύπνο. Την άλλη μέρα το πρωί είναι μια άλλη ιστορία. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Δεν υπάρχει κάποια βραδιά που να έχει φάει αρκετά. Ή τέλο πάντων να έχει φάει κάτι που ήταν. Ρε παιδί μου, λίγο βρώμικο, λίγο ήταν λίγο τάλιο. Εγώ δεν σου λέω να σου χαλάει τον ύπνο, αλλά ξέρεις, λίγο να σηκωθεί σε κάποια φάση και να θες να πεις νερό, να διψάς πολύ. Λίγο να σηκωθεί και να έχεις υδρώσει. Ρε παιδί μου, να έχεις υδρώσει, ξέρεις, γιατί είσαι στέλνει λίγο παραπάνω και σκεπασμός και αυτό. Όχι, μόνο. Αν σκεπάσαι, ξεσκέπασαι στον Νίκο. Όχι. Μπράβο. Μόνο άμα έχω φάει πολύ το παθαίνω αυτό, δηλαδή θυμάμαι ένα βράδυ που έχω φάει το σκασμό. 2,5 ευρώ, δεν γυρευτεί 4 φορέ τώρα. Έχει να γίνει παρηγύρι το βράδυ, για πε. Λοιπόν. Άρα, φίλε. Και ξαπλώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κάτσε γιατί με τρώει ο και. Πολλαπλές παρενέργειες. Δύσκολα τα πράγματα, φίλε. Δύσκολα. Και αρχίζω να περπατώ πάνω κάτω στο σπίτι. Ναι. Για να μου έρθει να ρευτώ. Γιατί θα. Άμα περπατάς, το έχει ρευτεί. Και τρίβεις έτσι το στήθος. Βοηθάει, ναι, βοηθάει, βεβαίως. Mm-hmm. Βοηθάει και λίγη κοκακόλα. Ναι, η κοκακόλα σίγουρα βοηθάει. Και η σόδα. Ναι. Σόδα δεν είχα. Και ήμουν έτσι γκρουπ, μέχρι να διάσω λίγο. Mm-hmm. Άδειασα, έπεσα μετά, κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Η σόδα δεν είναι ένα πολύ άθλιο αναψυκτικό. Με λεμόνι είναι υποφερτή μέσα. Μια φέτα λεμονάκι. Υπάρχει κόσμο ο οποίο την πίνει έτσι. Σκέτη, δεν μπορώ. Με τίποτα. Την πίνει έτσι σκέτη. Άμα θε να ξεδιψάσει. Ξεδιψάζει, Βασίλη, με φίλε, δεν είναι τέτοιο. Να σου με πω τη λέω σόδα. Εγώ με το νερό, ρε φίλε. Να δεχτώ ότι ξεδιψάς. Αλλά δεν έχει μια. Αυτό με το ανθραϊκό μαζί δεν βγάζει ένα αλμυρό πράγμα το οποίο με ξενερώνει πάντα. Δεν βγάζει κάτι. Λίγο αλμυρό, ρε παιδί μου. Ναι, άγευτο είναι, οκ, okay, αλλά. Ναι, οκ. Okay. Με το νερό θα σκάσει, έχεις δίκιο. Ναι, πίνει σόδα. Οκ, okay, εντάξει. Γι' αυτό Νίκο σήμερα έχει μέσα εδώ μαζί σου, φίλε, δίπλα, γιατί δύσκολα σε βλέπω. Δεν θα έχω πρόβλημα. Οκ, okay, εντάξει. Τώρα, αν μου με πάρει κανένα τηλέφωνο αύριο το μεσημέρι, ξέρεις, να ρε φίλε, λίγο δυσκολεύτηκα σήμερα και είχα κάτι διαταραχές ή κάτι τέτοια. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Λοιπόν, τι έχουμε, Νίκο Παπαδόπουλε. Άρης ΠΑΟΚ έχουμε, φίλε, αυτήν την ώρα που μιλάμε, το ξέρεις. Στο εφηβικό, πόσο είναι. Τελικός πρωταθλήματος εφήβων. Πόσο είναι στο κλειστό της Μίκρας. 19-12 προηγείται ο τυπικά γηπεδούχος Άρης στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Μάλιστα. Νομίζω λίγο καλύτερος Άρης. Γενικά. Σαν υλικό ή σαν εμφάνιση. Έτσι νομίζω. Και πέρσι ο Άρης το είχε πάρει. Ναι, όχι, πέρυσι το έχει. Υπερασπίζει το τίτλο. Θεωρητικά είναι το φοβορή, αλλά θα δούμε κατά πόσο είναι. Οκ. Okay. Παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Απλά έχω εικόνα τώρα, γι' αυτό το αναφέρω. Αν δεν είχαμε εγώ, θα ήμασταν εκεί, Νίκο. Έτσι. Θα πηγαίνω. Έχω όπως πάει. Και όλη η μπασχετική Θεσσαλονίκη. Έχω πάει σε ειδικά τελικού εφήβων. Ωραία, μπορεί να δει μάνατζερ, ανθυπομάνατζερ, παίχτε, ανθυπομάνατζερ, προπονητέ, ανθυπομπονητέ. Προπονητέ μεγάλων ομάδων, μικρών, νέων εφήβων. Δηλαδή τώρα Καστρίτη Παπαθεοδόρου δεν θα είναι εκεί. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση, α πούμε, αλήθεια. Στείλε τον Ηλία, φίλο σου.
Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Και σίγουρα οι άνθρωποι των ομάδων είναι πάντως στην διαπαθή. 100%. Έχει πολύ ωραία καφενεία σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό, ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχει ψωμάκι. Έχει ωραίο καφενείο. Και πριν. Όχι τόσο για το μάτι αυτό καθ' αυτό. Ναι. Όσο γενικότερα για αυτά που γίνονται στην πόλη. Και δεν γράφονται, Νίκο. Εντάξει. Τι έγινε στην πόλη. Τα πράγματα που γίνονται. Όχι, ρε φίλε. Τα περισσότερα πράγματα που γίνονται δεν γράφονται. Ο Άρη θα βρει και με τη διοίκηση του παλέ. Δεν έχω ιδέα. Πάρε του πρακτικού και ρώτα. Υπάρχει θέμα εκεί, φίλε. Σοβαρό. Σοβαρό. Α, τα βρει η ΚΑΕ με τον ερασιτέχνη πρώτα. Η ΚΑΕ με τον ερασιτέχνη, ε. Δύσκολα τα πράγματα και εκεί. Είναι χρήματα ανάμεσα. Α, τα βρουν αυτοί πρώτα και μετά δούμε τι θα γίνει και μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 12 εδώ μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο. Να πάμε, λες, ε. Θα μιλήσουμε για πάλι μετά 10.30 με την καλή φίλη και στην Αλφα Γάβου Γαβριλίδου. Έχει παιχνίδι αύριο. Σωστό. Αφού όταν έχει παιχνίδι κοντά, τόσο κοντά στο κύπελο, ερχόμαστε εμείς Τρίτη για να μιλήσουμε για το τίκετο Σαββατοκύριακο. Και πρέπει να πάμε αμέσως στο επόμενο. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα για το Ξάνθη ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πέρασαν μήνες, πέρασαν χρόνια. Για το Άρη Σόφι. Για το Άρη Σόφι, ε. Ωραίο παιχνίδι μου είπανε. Καλό ήταν. Ναι. Εγώ φίλε το έβαλε μετά το 70. Α. Είπα πολλά τρία γκολ. Μια χαρά. Μέχρι και τώρα δεν έβλεπα. Το καλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού είδες. Ναι. Μέχρι και τώρα δεν έβλεπα. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης δεν έστριβε. Και μάλιστα όταν το γύρισα. Ναι. Και είδα 0-1. Ξέρω γκολ στο μάτι μου λέω τι 0-1 ρε, είναι δυνατόν. Υπάρχει ηχητικό, ζήσαμε πάλι στο Βικελίδη, ο Ζαγόρας μου το δείξει σήμερα. Το έχουμε, Βασίλη, νομίζω είναι ηχητικό. Είπα τον Παλόμπα να το στείλει το απόγευμα. Αυτά τα που είναι της μόδας από την κερκίδα, βίντεο με τον κόσμο να μιλάει και να. Αχ, κάτι πήρε το μάτι μου, φίλε, ναι. Ναι. Κάτι πήρε. Το έχεις, Βασίλη. Κάτι... Για βάλτο. Παίζεται όμως με μπιπ. Είναι με μπιπ, παίζεται. Δεν παίζεται, ρε φίλε. Α, έχουμε μπιπαρισμένο. Το έχουμε. Μπιπαρισμένο είναι Δημήτρης Μπαλόμπας έκανε το edit και okay. Μπορούμε να το ακούσουμε. Αν το έχουμε μπιπ, είναι αξίζει. Για να σας δώσω να καταλάβετε τη στιγμή που πάει ο Ματέο να εκτελέσει το πέναλτι. Πάμε. Δεν είναι πολύ καλό το μπιπαρισμένο, παιδιά, δεν είναι. Ο Ντικνή έχει βάλει πέναλτι. Ο Άρφος απέναντι έχει χάσει φέτος, ρε φίλε. Τέσσερα. Από τα πόσα. Από τα 8. Εντάξει, παιδιά, 50% στα πέναλτι, δηλαδή έλεος κάπου. Ούτης και επίσης από τα 4 ο Ντικνή δεν έχει βάλει κανένα δυο. Γιατί πάνε όλοι οι άλλοι και μπλέκονται. Μα ο Ντικινί ήταν ορισμένος από τον. Πόρε φίλε. Ο Ντικινί ήταν ορισμένος από τον Παντελίδη και είναι γενικότερα να εκτελεί τα πέναλτι. Αλλά και φώναζε ο Παντελίδης όταν κέρδισε ο Άρης το πέναλτι στον πάγκο. Ήταν και ο Γιουνές στο μεταξύ. Γιατί όταν κέρδισε ο Άρης το πέναλτι, όλοι ψάχναμε να δούμε που είναι ο Γιουνές. Πώς γίνεται όταν κερδίζει, όταν είναι ένα πέναλτι και δεν πάει αυτός που είναι να το εκτελέσει συνήθως, δηλαδή ο εκτελεστής το πέναλτι, πώς γίνεται μία στις δύο φορές αυτός που το εκτελεί το χάνει, ρε φίλε. Και πετυχαίνει και λέει: Εγώ θα το κάνω εγώ. Και πετυχαίνει και λέει: Όχι, ο Ντιγκίνη. Ο Ντιγκίνη πήγε να το εκτελέσει. Και του λέει: Μα τώρα θα το πάρω εγώ. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε τι είσαι να το πάρει. Καταλαβες. Και φωνάζει ο Παντελίδης από τον πάγκο. Ο Ντιγκίνη λέει: Ο Ντιγκίνη. Και λέει και το γενεστικό. Φωνάζει και ο φίλος από την κερκίδα. Φωνάζει. Αγανακτισμένος. Ναι, αγανακτισμένος και ο φίλος από την κερκίδα. Και λέει και ο Παντελίδης στο κοινέ: Λέει, πες τους, λέει να πούν τον Ντιγκίνη. Δεν ακούει τίποτα. Παίρνει ο Ματέο την μπάλα, το χάνει. Και φάει και πρόστιμο. Κατάλαβες. Και μένει μετά το μάτς 0-1 και πας εσύ στον Παντελίδη και του λες γιατί η coach η ομάδα έχασε σήμερα και πρέπει να σου εξηγήσει ότι εγώ τσίριζα από τον πάγκο στο στάρτο πέναλτι ο άλλος. Ωραία, και που το μπορεί πήρε... να το έχανε, οκ. Okay. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ωραία, η εντολή δεν θα το εκτελεί ο άλλος. 100%. Γι' αυτό πολλές φορές, παιδιά, ναι. Να έχεις τον νου ότι οι παίκτες, εντάξει, λίγο θολώνει το μυαλουδάκι τους. Ωραία, δεν σκέφτονται πολύ καθαρά. Και άμα είσαι 22 αυτό χρονών. Να και στην ομάδα, τι να κάνουμε. Τα φώτα έχουν πέσει πάνω σου. Αποθεώνες από όλους και από όλους. 1,5 εκατομμύριο σκάει η προεδράρα να σε πάρει. Πες τα, γιατί τα λες αυτά. Και αυτό βεβαίως. Και τώρα. Αυτό βεβαίως. Που έγινε viral το ρεπορτάζ σου. Αλήθεια. Έχω άδικο. Όχι. Έτσι, μπράβο. Όπως έγινε viral και το πρόστιμο που βάλαμε. Δούλεψε το copy-paste. Δούλεψε. Όπως έγινε και το πρόστιμο που βάλαμε. Έγραψε κανείς πηγή σύμφωνα με το λαμπαουτάρι σου. Όχι, ποτέ. Κανένας. Κατάλαβες. Και βάζουμε χθες το βράδυ το πρόστιμο που. Κάθε το άλλο που λέτε, κατάλαβες, φίλε μου Βασίλη. Κάθεται μέσα 10 και 5 και 10 και 20 και 11 το βράδυ και μιλάει. Ωραία. Βγάζει το ρεπορτάζ. Ωραία, το παίρνουμε μετά οι άλλοι έτοιμοι. Ενώ ο άλλος εδώ. Ναι. Εργάτης, άοκνος, της Καπανέας. Καλά τα λέω. Και πάει. Καλά τα λέω.
Εντάξει, δεν ήθελε να το πει στον αέρα. Δεν θα πει εντάξει, σημασία δεν έχει αυτό. Εμείς κοιτάμε κάθε μας ξεχωριστά. Έτσι. Και του λέει. Εδώ ρε φίλε, βγάλαμε το. Είχαμε δηλώσει του Μιλοβάνοβιτς στη Λας Πάλμας να πούμε και οι άλλοι δύο μέρες μετά λένε μίλησε εδώ ο Μιλοβάνοβιτς. Και το κάτσε, αδελφέ, να πούμε. Ποιοι άλλοι, παλιοί ή καινούργοι. Παραπέντε τα κάναμε εμείς και 10 τα κάνεις εσύ. Παλιοί ή καινούργοι. Βγάζει γλώσσα Παπαδόπουλος. Βγάζει γλώσσα. Και του λένε το Ματέο χθες με ποδητήρια και να το βάζες. Πάλι θα το τρώγες, λέει. Τίμη. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Τώρα ναι. Που πήρε ξανά πρόσωπο, θα έχει πάλι φαγητό πάνω στο φίλο μου τον κύριο Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θα έχει εκεί. Φαγητό θα έχει σίγουρα κάπου το θέμα. Εντάξει. Άμα είναι, λέει, είναι τόσο μεγάλο το πρόστιμο, ρε φίλε. Που βγάζει φαγητό για όλη την ομάδα. Κοίτα, συνήθως μαζεύονται 2-3 ναι. Και αυτοί που έχουν φάει τα πρόστιμα. Εντάξει, θα τα πάρει ο κύριο Δημήτρη, καλά είναι. Ναι, λένε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν πήγαινε πάντα στο ίδιο μέρος. Άλλες φορές πήγαινε σε διαφορετικό μαγαζί. Ναι, okay. Ναι. Ο Ματέο, επειδή ξέρω. Είναι δύο βασικά αυτά τα οποία συχνάζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά είναι και πολύ ακριβά για ολόκληρη ομάδα, είναι η αλήθεια. Όχι ότι του λείπουν τα λεφτά. Δεν ξέρω αν θα του πάει εκεί. Το ένα είναι στο Πανόραμα. Το άλλο είναι στην παραλία. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Οι ψαγμένοι καταλάβατε. Τέλος πάντων. Μισή έχει ρε φίλο ότι κέρδισε, δόξα τω Θεώ. Έσωσε ο Ματί για τον Ματέο που το χάσε. Έσωσε και το Σέζο με τις τραγικές του αποφάσεις. Α, όλα καλό, όλα καλά. Τα έσαισε ο Σέζο δηλαδή. Τα έσαισε λίγο, ναι, γιατί. Ήταν ο αόματος, θα πούμε, ξέρω εγώ. Μάλιστα, ξέρω εγώ, μάλιστα. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Οπότε θα έχουμε να πούμε για αυτά. Έχουμε να πούμε και για τον Πάοκ λίγο πιο μετά. Θα μιλήσουμε με την αγάπη να μας δώσει αποστολές. Ποιοι λείπουν, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Γιατί έχει το παιχνίδι αύριο στις 7 η ώρα. Νίκο Παπαδόπουλο, από μένα έχεις ένα free αύριο. Εδώ. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Θα μου πεις είναι 7, όχι 7.30. Όχι. 7 δεν είναι το παιχνίδι αύριο, ρε παιδιά. Πρόσεξε με λίγο. Αύριο στο στούντιο μπαίνουμε 9.30, 10 παρά. Πότε προέκυψα. Περίμενε, το κλειδώνεις αυτό. Γιατί λέει κι άλλα έχουμε πει και. Το κλειδώνεις αυτό. Το λες 100%. Εγώ δεν βάζω 100%. Μάλλον ναι. Αλλά έλα 10 εσύ θα είμαι εγώ εδώ έτσι κι αλλιώς. Τι σημαίνει το παίρνουμε 9.30, ρε φίλε. Γιατί ο Θεός τρέχει, θα φύγει σε 9.30. Οκ. Α, τις 7 θα είναι αυτός εδώ πέρα. Αμαρτία του. Σωστά. Σωστό, σωστά. Δηλαδή, το σπάσουμε, εντάξει. Το σπάσουμε λίγο, δεν γίνεται. Ναι. Καλά τα χθεσινό, ήταν 9. Μια... Αυτό με το 9.30 μην το κλειδώνεις και 100% σου ξαναλέω. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Μια άλλη κατάσταση. Κάνω το 10. Εντάξει, μια άλλη κατάσταση. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε αρκετά. Πόσα αγωνιστικά έχουμε ακόμα, Νίκο, 5? 4. Κάτσε, περίμενε πάνω. Πόσα τρόμου ξανά. Ήταν το λίγο ξανά. Ναι, 4. Πόσο ωραίο ξεπερδέψαμε. Δηλαδή, πότε ξεκίνησε η ζώνη, Νίκο, πότε τελειώνει. Αυτό συζητούσα σήμερα. Φοβερό, Σε ένα μήνα τελειώνει το πρωτάθλημα. Φοβερό. 6 Μαΐου. Πέρα 6-7 Μαΐου. Και 11, αν θυμάμαι καλά, είναι ο τελικός κυπέλλου. Ναι, είναι 3 αγωνιστικές μέχρι το Πάσχα και άλλη μία που είναι μετά. Σκοτωμένοι παίξτε, θα γυρίσουν το Πάσχα τώρα να πάρουν να παίξουν ένα τελευταίο παιχνίδι. Μόνο αυτοί. Εντάξει, δεν κάναμε το Πάσχα κάθε αργά. Τι είναι, να τελειώσει δηλαδή 25 πρωί το πρωτάθλημα. Μόνο αυτοί που οι ομάδες τους καίγονται για παραμονές και τα λοιπά δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι τότε θα έχουν το ενδιαφέρον γιατί τώρα έχει τα υπόλοιπα έχουν κρυθεί. Κάτσε, νομίζω, ναι. Νομίζω ότι θα έχουν κρυθεί για ένα που ξέρει ότι έχουν έχθρα τρελή, έτσι. Rivalry. Και ο Όφη τώρα μετά και από αυτή την ήττα. Αλλά έχει χάσει και ο Λεβαδιακός αυτό το παγιάδωμα. Είναι ο ΠΑΣ με 26, ναι. Σε καλή κατάσταση για την εποχή και είναι Όφη 22, Λεβαδιακός 20 και ο Απόλλων που το είπε το πείμα με 10. Αυτή είναι. Μάλιστα. Είναι τώρα, κυνηγάνε Όφη και ο Λεβαδιακός τον ΠΑΣ και όπως είπες νομίζω εσύ πολύ σωστά είναι Όφη ΠΑΣ Γιάννα, ναι στο Γεντικουλέ. Ματσάρα. Όφη ρε φίλε, είναι πολύ αφελής ως ομάδα. Μου είπαν ότι ήταν καλός παχθός όπως τον Άρη, θα να παίξει μπάλα. Γι' αυτό είναι αφελής ως ομάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο στόχος που έχει δεν του επιτρέπει να παίζει ποδόσφαιρο. Αλλά έχει ένα προπονητή που έχει αυτή τη φιλοσοφία. Χάιμε Βέρα. Χάιμε Βέρα. Βλέπω και την εικόνα που μιλούσε. Σαν να έχει βγει από τον Άρκος είναι αυτός. Και μη χειρότερα. Καταλαβες. Ο άλλος τώρα πάει να σώσει την παρτίδα και παίζει να πούμε από τη μια. Απ' την άλλη βέβαια αυτό είναι καλό, είναι ωραίο. Δεν έχει... μου τα έπαιρνε ο φίλο μου τα ρήφα εκείνη τη μέρα στο Ηράκλειο τώρα, αφού μου είπε μπροστινό ο άνθρωπο, εντάξει. Αυτό που τον έχει τον Όφη. Ο Μπούση. Τον φέραν άλλοι. Πανηγύρισε στο 0-1. Οικογένεια. Πανηγύρισε στο 0-1. Ναι. Τσοπικελίδη. Το λένε οι συγκεκριτάδε. Καθίστε λίγο πιο. Πρόεδρε, λίγο ήρεμα. Ναι, γιατί τα άκουσε, όχι πάρα πολύ. Εκεί βέβαια που βρέθηκαν εξέχουσε προσωπικότητε, Αντώνη Ρέμο. Είμαι ενήμερο. Αντώνη Ρέμο. Άγγελο Αναστασιάδη. Ναι. Και άλλα για τον Άγγελο έχουν να πω φοβερή ιστορία. Ο Νέρ θα την πούμε κιόλας. Α, πολύ ωραία. Ναι, θα την πούμε μετά. Αποθεώθηκε στο Βικελίδη. Α, την πούμε τώρα βασικά γιατί μετά θα έχουμε την αγάπη. Για πες. Ο Αναστασιάδης έκανε. Ομοσπονδιακός τεχνικός, έτσι. Ομοσπονδιακός τεχνικός.
η πρώτη ever συνέντευξη του Νίκου Παπαδόπουλου στη δημοσιογραφία. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παρένθεση μεταξύ. Την ίδια ώρα που έπαιζε ο Ηρακλής, Γκαλαμαριά, Ηρακλήδης, ο Ρέμος ήταν σε Βαγγελίδης. Γιατί θα ήταν σε Γκαλαμαριά, θα τον άφηναν. Κλικ. Λοιπόν, την άλλη μέρα, από το μάτς με τον Όφη, πάω σε μια ιδιωτική κλινική. Ιδιωτική κλινική. Του Πανοράματος, ναι. Μάλιστα. Σε ένα συγκεκριμένο γιατρό. Mm-hmm. Λοιπόν, και εκεί που κάθομαι και περιμένω έξω το γραφείο του γιατρού, και είμαι στο κινητό προσιλωμένος όπως πάντα άλλωστε, βλέπω μια φιγούρα να περνάει από μπροστά μου, καλοντημένος, γυρνάω, σηκώνομαι, βλέπω την πλάτη. Βλέπω την πλάτη και λέω κάτι μου θυμίζει. Και βλέπω να γυρνάει προφίλ και να ψάχνει το όνομα, κάποιο συγκεκριμένο όνομα στα γραφεία που είχε εκεί πέρα και ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης. Και τα είπατε? Και ήρθε στον ίδιο γιατρό που είμαι, περίμενα κι εγώ. Α, μάλιστα. Ναι, βεβαίως. Και του συστήνομαι και τα λεπτά, δεν με θυμόταν μετά από 10 χρόνια. Οκ. Okay. Και πιάσαμε τον πυρμπύρι. Καμία σχέση όμως για ποδόσφαιρο. Να γιατί. Λέγατε, γιατί περέγα του επιβάτε. Να γιατί. Εκεί πέρα, ναι, αυτά ρε παιδί μου. Να γιατί ήρθε κουλουπού και τα λοιπά. Έδωσε συμβουλές χρήσιμες πάνω σε θέματα υγείας, έτσι, τίμιος. Και του παραχώρησα και τη σειρά μου. Γιατί μου λέει: έχω να μπω, λέει, να κάνω κάτι 1,5 λεπτά και θα φύγω. Λέω: coach, μπες. Και όντως έκανε 1,5 λεπτά ή παπάς ήταν. 2-3 λεπτά έκανε. Και βγαίνει και λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λέω: τίποτα, coach, να είσαι καλά. Μπαίνω εγώ μετά. Παναγία να είσαι καλά. Παναγία να είσαι καλά. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Πήγε το μάτι του σίγουρα σαν κομποσκίνια μου. Σίγουρα το είδα. Σίγουρα. Μπορεί να είχε τέτοιο. Από πού είναι, από τα περίεργα. Το serial number, ναι. Έχω κι εγώ. Ναι. Θα σας σου δείξω. Λοιπόν, ωραία. Δεν είχε πολύ... Λίγο ψωμάκι η ιστορία σου δεν είχε πάρα πολύ. Δεν μπορώ από θα είχα μια τάκα καλή. Δεν μπορώ από πολύ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα στοίχημαν.gr μαζί μας. Στη στοίχημαν καθημερινά οι καλύτερες αποδόσεις, μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Με το καζίνο πλέον, με πάρα πολλές επιλογές, με το σερί που έχει επιστρέψει της στοίχημαν. Στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ που έχει αγώνα αύριο και μάλιστα είναι τελικό κυπέλλου. Λίβερ 107,4 Μπαλαντέρ. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας, σε μέτρια κατάσταση το χαρακτήριζα σήμερα. Στην ρύθμιση του ήχου, λίγο ντεφορμέ, όπως όλοι μας νομίζω άλλωστε, Βασίλη μου. Δεν είμαστε στο 100% των δυνατοτήτων μας, αλλά έτσι είμαστε, έτσι όπως είμαστε, έτσι θα πάμε. Μέχρι και τις 12 FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 για ερωτήσεις, σχολιασμό, τοποθετήσεις, μπινελί και ό,τι θέλετε εσείς. Είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε όλα. Θα έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα την αγάπη Γαβριλίδου για να μας δώσει όλο το τελευταίο ρεπορτάζ πριν την αυριανή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Λαμία δύσκολα. Λαμία με την ΑΕΚ. Με τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι, μπράβο. Ναι. Και θα πιάσουμε, θα ασχοληθούμε και με τη Θωμαρίτα, έτσι, αυτό το σκάνδαλο που έγινε, δεν ξέρω αν είσαι ενήμερος. Τι πια? Θωμαρίτα Καλαδάρα, φίλε. Γραμματεύς του Υφυπουργού. Α, το... Είδες μόλις είπα το τι είναι. Όχι, που δεν θα έχεις δει. Αυτό το μπούκι. Ναι. Ναι, άσε, φαγώθηκε, φίλε. Φαγώθηκε. Άσε, μετά συζητάς. Πω, σκάνδαλο. Να πάει αγάπη Γαβριλίδου, γραμματέας του... Αγάπη θα πήγαινες γραμματέας σε Υπουργείο Εξωτερικών? Όχι. Όχι. Γιατί, αν είσαι καμιά μετακλητή πάλι με κανένα χίλιαρο, θα σκαλούσε. Πολύ βαρετό μου ακούγεται, όχι. Ναι, αλλά να σου πω λίγο. Ενώ εδώ περνάς τέλεια. 1 και 15 όμως, ό,τι και να γίνεται, βρέξει χιονίσει. Ρε παιδιά, άμα δεν έχει λίγο έτσι ένταση καθημερινότητα. Γιατί δεν έχει ένταση. Α, τώρα να έχει λίγο ένταση καθημερινότητα. Μπορεί να μέσα έξαλλο να σου λέει, ξέρω εγώ, ότι να έχει διάφορα τέτοια. Έγινε. Να έρχεσαι σε επαφή με διάφορους σημαντικούς παράγοντες, γιατί όχι. Α, με διευθυντές, αφεντικά, προέδρους, αντιπροέδρους, όλα αυτά. Ναι. Σε ψήνει. Ναι, δεν είναι δυσμένη σε αυτό, εντάξει. Ναι. Η υπουργέ σα περιμένει από την πίσω πόρτα ο ΤΑΔΕ. Θα λέγαμε δηλαδή ότι σε ελκύει ο άντρα που είναι ψηλά στην ιεραρχία. Ο καθένα στον κρεμό του. Εσύ εκεί το πήγε τώρα. Γιατί εγώ προσπαθώ να διαβάσω πίσω τι λέξει να κάνω το ψυχογράφημά σου. Γιατί εσά ναι. Γυναίκε σα ελκύει η εξουσία, είναι η αλήθεια. Είναι και αυτή μια αλήθεια, Νίκο Παπαδόπουλε. Είναι μια αλήθεια. Η εμπειρία σου. Τόσε και τόσε είναι εμφανίσει. Ο τέτοιος ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Λοιπόν, αγάπη, τι γίνεται? Το Παπαδόπουλο. Καλά. Πήγα εσύ να μιλήσω για Ξάνθη και δηλαδή μέχρι να μιλήσω για Ξάνθη αύριο έχει παιχνίδι πάλι. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Καιρός ήταν. Δηλαδή ο Μάρτιος είχε τρία παιχνίδια. 35 μέρες με ένα μάτς. Ναι, τι είναι αυτό? Τελειώνει σεζόν μετά πολλά. Να δούμε και πώς θα τελειώσει κιόλας.
Παιδιά, τελειώνει πραγματικά. Αυτό το σκεφτόμουν το πρωί. Ένας μήνας έμεινε, τίποτα. Ναι, ναι. Δηλαδή μετά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Πότε ήμασταν εδώ και λέγαμε για τα ΠΑΟΚ, Μπενφίκα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Απίστευτο. Ωραία, έχουμε παιχνίδι αύριο, ημιτελικό. Mm-hmm. Με φόντο τον τελικό που παρακαλάμε να γίνει στο Κατάρ για να πάμε στο Κατάρ. Μα ξέρετε. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Αυτό παίζει αρκετά ή είναι λίγο fake news? Όχι ρε, δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο ακόμα. Αλλά εμείς το στηρίζουμε, αν υπάρχει σαν σκέψη, είμαστε υποστηρικτές. Είδαμε ακόμα και τα εισιτήρια σήμερα. Ποιο σου βρήκε το πιο φθηνό? Ερίκο Παπαδόπουλε. Για πείτε λίγο, πώς βγαίνει παρακάτω, έχει καλό χαβαλέ αυτό, για πείτε λίγο. Τη βρήκα εισιτήριο γιατί έβαλαν το στέριο. Ναι. Ο οποίος ρε, βάλαμε το στέριο. 600-700 ευρώ. Και κάθε με 14 ώρες αναμονή μέσω Αθήνας, Κωνσταντινούπολη, Ντόχα. Και μου στείλε ο Παπαδόπουλος Θεσσαλονίκη Ντόχα απευθείας, 3,5 ώρες νομίζω. 4 ώρες και 50 λεπτά, 4,50. Ναι. Γεια σας. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Μόνος μια αεροπορική που έρχεται εδώ πέρα. Νομίζω είναι 2-3 την εβδομάδα φορές που έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Ωραία, με αυτό να πάτε παιδιά στον Καταράμα γίνει και ο τελικός. Ο Στέργιος Ατσέας θα σας έβαζε φυλακή όλους μέσα. Δηλαδή να ρωτήσω λίγο κάτι, αν ο τελικός είναι Αστέρας Τρίπολης Λαμία, υπάρχει το ενδεχόμενο σε όλο μιλάμε, ναι ή όχι ρε παιδιά? Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζεις, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο ρε φίλε? Όχι, κοίτα, αυτό το ενδεχόμενο είναι στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ που και αυτό πολύ μακρινό ρε παιδί. Λαμιώτες με τους τριπολιτσιώτες, Ρενίκο, τι θα κάνουν? Από πέρσι δεν είχε γίνει γνωστό ο τελικός και την επόμενη σειρά θα ξαναγίνει στο ΆΚΑ. Μα είναι γνωστό ότι θα γίνει στο ΆΚΑ. Αυτό είναι κάτι που βγήκε εδώ και σε αρχές του Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm. από Αθήνα βγήκε, ότι συζητήθηκε σαν ενδεχόμενο έπεσε τραπέζι. Και επειδή τελευταία, ξέρεις τώρα Νίκο, λόγω της διακοπής, ξαναβγήκαν μερικοί που ασχολήθηκαν και είπαν ότι ναι, υπάρχει αυτό στο μυαλό των ανθρώπων της ΕΠΟ. Βάλτε και λίγο παραπάνω να παίξει, να γίνει λίγο όσο σειρμάς, οκ, εντάξει. Δεν υπάρχει κάτι τώρα πραγματικά για να μην μπερδεύεται κανένας, γιατί το λέγαμε και το πρωί, κάναμε χαβαλέ. Εμείς λέμε ότι αν πέσει τραπέζι, είμαστε υπέρ. Ναι. Τώρα πώς θα πάμε δεν ξέρω, αλλά οκ, είμαστε υπέρ. Ναι. Βασικά, ας περάσουμε το εμπόδιο πρώτο του Αστέρα. Σωστά. Γιατί εντάξει, δεν το λες και μικρό. Αύριο το παιχνίδι στις 7 στην Τούμπα. Mm-hmm. Αποστολή με αλλαγές και δεκάδα με αλλαγές κατά συνέπεια. Μη έλεγε ότι δεν το περιμέναμε πολύ. Δηλαδή έμειναν εκτός και ο Ολιβέιρα και ο Πέλκας. Δύο παίκτες που... Πέλκας λίγο... Ειδικά του Ολιβέιρα δεν το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια. Ναι, η λογική. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι θα περιμέναμε ότι δεν θα έχει και κάποιο τρελό rotation, γιατί είναι και ημιτελικός κυπέλλου. Είμαστε στο τέλος σεζόν, λίγα μάτς μένουν ακόμα. Οκ, okay, αλλά για ακόμα μία φορά ο Λουτσέσκου σε παιχνίδι εκτός πρωταθλήματος. Ναι. Επιλέγει να κάνει έστω και μικρό, έτσι. Rotation. Okay. Ναι, το συζητούσαμε. Χωρίς βέβαια ακόμη να έχει γίνει δοκιμή, γιατί χθες οι προπόνηση ήταν χωρισμένοι στα δύο η ομάδα. Οι προπόνηση ήταν κυρίως αποφόρτιση και για τους υπόλοιπους κανονικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά σήμερα ήταν η μόνη δοκιμή. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι θα γίνει τόσο μεγάλο rotation για να μείνουν εκτός τέτοιοι παίκτες. Τελικά όντως το κάνει ο Λουτσέσκου. Είναι εκτός αυτοί οι δύο. Και φυσικά ο Μαωρίσιο και ο Βέλμπλουμ για πολύ καιρό ακόμα. Δεν χρειάζεται νομίζω πλέον να το λέμε. Πασχαλάκης, Παπαδόπουλος, Μάτος, Λίρα, Τσβιερίνε, Γιαννούλης, Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Κάνιας, Μίση, Τσάχοφ, Καντουρί, Μπίσες, Ενρίκε, Ζαμπάκ, Πόμ και Σφιντέρσκι είναι στην αποστολή. Η αλήθεια είναι επίσης ότι υπάρχει μεν μία εικόνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από τις διάφορες δοκιμές που έγιναν. Από την άλλη όμως ο Λουτσέσκου δεν έχει πει ούτε στην ομάδα 100% το σχήμα. Mm-hmm. Αυτό προκύπτει από την ομάδα. Κάποια πρόσωπα που μπορεί να δούμε είναι σίγουρα ο Μπίσες, ο οποίος επιστρέφει, και ο Ακπόμ, οι δύο που δεν είχαν παίξει στο προηγούμενο παιχνίδι. Κάποιος παίρνει από πίσω. Έλα. Κάποιος θα περιμένει. Το έκλεισα, παιδιά, το έκλεισα, ναι. Υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τον Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Κρέσπο. Υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τον Βιερίνια ακόμη και στα χαφ και να παίξει ο Γιαννούλης πίσω. Mm-hmm. Κάτι που έγινε προχθές το τελευταίο κομμάτι του αγώνα στην Ξάνθη. Γενικότερα όμως είναι σενάριο, δηλαδή ακόμα και ο Μίσιτς με τον Σάκοφ στη μεσαία γραμμή
προσωπικά το πιστεύω αυτό, γιατί και ο Κάνιας είναι πάρα πολύ καιρό εκτός. Από την άλλη, ο Κάνιας πρέπει λίγο να πάρει κάποιο ρυθμό, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε κάποια πρόβληση για σχήμα. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Και περισσότερο, ξέρετε, είναι αίσθηση του καθενός παρά το τι δοκιμάστηκε όντως. Νομίζω πάντως ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα δούμε κάτι που έχουμε καιρό να το δούμε αύριο. Εντάξει, πιθανόν να δούμε και τον Ίγκασο σε αυτό το παιχνίδι, που έχει παίξει ουσιαστικά μόνο στα παιχνίδια του Κυπέλλου και δεν είναι και τόσο εύκολο να αλλάξει το δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Okay. Ναι. Εντάξει, παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Θα έχει ενδιαφέρον, εντάξει, γιατί είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα στην άμυνα, κυρίως Ολιβέιρα με Ψάκοφ, τώρα που λείπει ο Μαουρίσιο. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσουν και αυτά τα πρόσωπα. Προφανώς βέβαια θα θέλει κάποιο χρόνο, γιατί δεν μιλάμε για σχήματα που έχουν 100% συνοχή. Αλλά ο Λουτσέσκο εκτιμά ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι η ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει, ακόμα και έτσι. Ακόμα και με κάποιες αλλαγές, με φρεσκαρίσματα. Ο Πέλκας έτσι κι αλλιώς έλειπε περίπου ένα μήνα. Νομίζω ότι η επιλογή έχει να κάνει και με αυτό. Από την άλλη, του Ολιβέιρα είναι κυρίως με βάση το rotation και τις ευκαιρίες που να πάρουν άλλοι και να πάρει και αυτός κάποια ξεκούραση. Ο Ολιβέιρα, βέβαια, επειδή είχε ένα πρώτο μισό ιδιαίτερο στην Πορτογαλία, είναι αλήθεια ότι τον βλέπουμε σε πολλά μάτς τελευταία από ένα σημείο και μετά να χάνει σε δυνάμεις και να φαίνεται αυτό μες στο γήπεδο. Ναι, είχε και λίγο ήταν όχι περίεργη σεζόν. Παιδί μου, πριν έρθει εδώ και πάρει ένα ρυθμό αγώνων, φέτος στο πολύ ξεκίνημα της σεζόν με την Πόρτο είχε κάποια μάτς και μετά... Ναι, μετά είχε μείνει εκτός. Είχε μείνει εκτός ουσιαστικά, δηλαδή είχε μόνο κάποιες ολιγόλεπτες συμμετοχές. Οπότε τα συνεχόμενα παιχνίδια δεν τα έχει πάρει και επίσης είμαστε και στο τέλος σεζόν, το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Δηλαδή το είπαμε και πριν, η σεζόν είναι στο τελευταίο της μήνα. Δηλαδή προφανώς και... Μπορεί να δει και λίγο κούραση παραπάνω και λίγο έλλειψη ρυθμού και όλα αυτά. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Και έτσι όπως είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ με τον Μαουρίσιο που έχει τεθεί νοκάουτ, η αλήθεια είναι ότι φορτώνεις πολύ το Σάκοφ αυτή τη στιγμή, δεδομένα που ο Σάκοφ ήδη είχε φορτωθεί. Τον Ολιβέιρα δεν μπορείς να τον διαχειριστείς με τον ίδιο τρόπο με τον Σάκοφ, δηλαδή δεν μπορείς να του δώσεις συνεχόμενα 90 λεπτά. Οπότε πρέπει να μπει ο Μίσιτ σιγά σιγά στην εξίσωση. Και ο Κάνιας κατ' επέκταση. Γιατί είναι 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, 2 ημιτελικοί και αν όλα πάνε καλά και ο τελικός. Ναι. Δεν είναι λίγα τα μάτς. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να γίνει λίγο και αυτό. Από την άλλη, ο Αστέρας έχει και αυτός κάποιες απουσίες. Είναι εκτός ο Μανιάς και ο Τσιμόπουλος, αλλά και ο Φερνάντες που τον λέγαμε από το πρωί ότι είχε ένα θέμα. Επέστρεψε ο Ιγκλέσιας και ο Κυριακόπουλος. Ο Ιγκλέσιας ειδικά νομίζω ότι είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες των Αστέρα. Κάθε φορά που παίζει αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ δείχνει... Ναι, παράπονο δεν έχουμε. Κάθε φορά έχει κάτι για να ασχοληθείς μαζί του. Αυτό έχει δείχνει, ρε παιδί μου, πρέπει να ασχοληθείς λίγο μαζί του. Κάτι, ναι, δεν ξέρω, καμιά κλωτσιά θα είναι, κάτι θα είναι, δεν ξέρω. Τον θυμόμαστε σε κάθε αγώνα, επιστρέφει και αυτός μετά από την τιμωρία του και αναμένεται να ξεκινήσει κιόλας κανονικά. Αυτά για το παιχνίδι, δεν υπάρχει κάτι άλλο τριγύρω. Εντάξει, κόσμος αναμένεται σίγουρα, υπάρχει αρκετή κινητικότητα αυτές τις μέρες στη Τούμπα για τα εισιτήρια. 7 ώρα το παιχνίδι, νομίζω θα είναι και ο καιρός καλός, οπότε σίγουρα θα έχει πάλι πολύ κόσμο το γήπεδο και λογικό κιόλας. Ναι, okay. Έχει βγει το μεταξύ μία ανακοίνωση από την αστυνομία με κομμάτι της αστυνομίας να παραπονιέται για το αυριανό παιχνίδι και για το γεγονός ότι τα μέτρα τάξης ανακοινώθηκαν πολύ αργά και χαλάνε κάποια ρεπό, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα αυτό πραγματικά. Προσωπικά μου κάνει τεράστια εντύπωση. Πραγματικά όμως. Είναι ανακοίνωση. Ναι, είναι ανακοίνωση, το έχουμε και στο ΠΑΟΚ 24. Ωραία, πολύ όμορφο. Είναι μία ανακοίνωση, ναι. Χαλάνε ρεπό, δηλαδή είναι... Τι να σου πω, ρε Σινικό, πραγματικά, δηλαδή μου κάνει πολύ εντύπωση προσωπικά εμένα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα απειλούν και με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ναι.
Αυτά. Ωραία, αυτά και για αυτό το κομμάτι. Διαβάζω το είναι. Ωραίο θέμα αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Τι να πω. Ναι. Για πάω και σε ένα τύπο στο οποίο. Τι μέτρα τάξη να έχει, δηλαδή, τόσο μισή μέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να πω. Είναι, από ό,τι κατάλαβα από την ανακοίνωση, υπάρχει μάλλον μια γενικότερη δυσαρέσκεια για τους ρυθμούς που γνωστοποιούνται διάφορα πράγματα. Ναι. Και ήθελα να προσθεθεί και το αυριανό, ας πούμε. Ναι. Κάπως έτσι. Τι να πω. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Πολύ όμορφο. Γι' αυτό. Πάρα πολύ όμορφο. Ωραία. Γενέθλια λέω σήμερα, κλασικά. Τον γιόρτασαν όλοι στην προπόνηση. Έφαγε και λίγο ξύλα, αλλά όλα καλά. Mm-hmm. Κλασικά πράγματα. Αυτά νομίζω, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, η προσοχή είναι στο παιχνίδι, λογικό. Ο Μαουρίσιο είπαμε και χθες ότι έκανε την επέμβαση στην Πορτογαλία. Μέχρι στιγμής, ναι. Επειδή μου όλα τα παιχνίδια πλην των 6 αγώνων των προκριματικών του Champions League, όλα mm-hmm. τα άλλα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, στο κύπελο και στο Europa League περνούσαν λίγο σε δεύτερη μοίρα, ρε παιδί μου, γιατί νομίζω ότι φάνηκε κιόλας. Ναι. Ειδικά στο Europa League και στο κύπελο, έτσι όπως έχει καθίσει η κατάσταση φέτος με τον όμιλο, με τις κληρώσεις και όλα αυτά, δεν έτυχε και κάποιο ντέρμπι πριν λαβεί τον όσο αγώνα με τον Άρη, okay, που να πεις ότι ξέρεις, βάζει λίγο παραπάνω στη τσίτα την ομάδα. Αλλά έχουμε φτάσει στη μητελικά, οπότε. Όπως και να το κάνουμε τώρα, ναι, μεν θα υπάρξει ένα rotation πάλι, αλλά είναι ημιτελικά. Έτσι, και νομίζω ότι το κύπελο το έχουν όλοι. Οκ, okay, το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος και πολύ μεγάλος στόχος, αλλά πραγματικά το κύπελο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θέλουν να το κατακτήσουν, θέλουν δηλαδή να συνεχίσουν με τρίτη-τέταρτη σεζόν του κύπελου. Απλά μου κάνει λίγο, ξέρεις, είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα, ας πούμε και με την Πανχαϊκή, ρε παιδί μου. Ακόμα και όταν ήρθε εκείνη η ήττα στην Πάτρα. Πάλι υπήρχαν αρκετές αλλαγές και όλα αυτά. Νομίζω ότι και αύριο, παρότι είμαι τελικός, πάλι θα δούμε έτσι μια ομάδα με παίκτες που δεν έχουν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχή στο ποτάσμα. Εντάξει, όχι αρκετούς, αλλά κάποιους θα τους δούμε και πάλι, παρότι μιλάμε για ημιτελικό κυπέλλου. Γιατί αυτή είναι η λογική του Λουτσέσκου. Και επίσης είναι και ένα θέμα, αγάπη, ότι δεν έχει και παιχνίδια για να τους βάλει περισσότερους. Δηλαδή, στο ποτάσμα είναι συγκεκριμένος ο στόχος, είναι συγκεκριμένη. Ουσιαστικά η εννιάδα δεκάδα των παιχτών που αγωνίζεται, άντε να αλλάξουν ένα-δύο σε κάθε μάτς και αυτοί και αν. Οπότε είναι και άλλοι που είναι πίσω και κάποια στιγμή να παίζουν. Γι' αυτό σου λέω, κυρίως στη μεσαία γραμμή, είναι και ανάγκη το να γίνει αυτό. Mm. Δηλαδή, από τη μία δεν βλέπαμε τον Ολιβέρα να βγαίνει, και από την άλλη όμως πρέπει και οι άλλοι δύο να μπουν σιγά-σιγά, γιατί δεν μπορεί ο Ολιβέρα με τον Σάκοφ να πάρουν όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Σωστά. Επίσης μπορούμε να δούμε αύριο, δηλαδή, έναν από τους δύο το κάνει εσύ το Μίσης να παίζει βασικός, να ξεκινάει και ο Σάχοφ για παράδειγμα και κάπου στο 60 να γίνει μια αλλαγή. Κάπως έτσι. Μπορεί να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, το Μίσης νομίζω θα δούμε σε πρώτη φάση για βασικό. Ναι. Και μιλάμε τώρα για ένα παιδί που τον έχουμε δει μόνο λίγα λεπτά. Δεν έχει πάρει και αυτός το χρόνο, δεν έχει μπορέσει μάλλον να τον πάρει, γιατί εντάξει. Το δίδυμο εκείνο με Σάκοφ, Μαουρίσιο και μετά και Ολιβέιρα είχαν καλή παρουσία. Τα κουκιά είναι μετρημένα ξεκάθαρα. Και ο Λουτζέσου καινούριο παίχτη στην δεκάδα, δύσκολα να βάλει. Ναι, πραγματικά το βλέπω τελευταία αγωνιστική. Με Παζιάννα να έχουν πάει όλα καλά, να μην μπορεί να αλλάξει τίποτα. Ναι. Αλλά και πάλι να παίξουν οι βασικοί και να μην υπάρχει καμία αλλαγή. Και πραγματικά. Και τώρα. Υπάρχει και στο ποτάσμα ακόμα, αν τελειώσει και μαθηματικά η υπόθεση. Υπάρχει mm-hmm. και το αίτητο. Ναι. Μα είναι ξεκάθαρο ότι ο Σάκοφ είναι τώρα εκεί. Για αυτόν ο οποίο δεν είναι στην δεκάδα, το να μπει και να παίξει είναι λίγο θαύμα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος είναι αυτό τώρα. Ναι. Περισσότερο. Και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η λογική στο αυριανό. Και όπως και να έχει, είναι ημιτελικός στην Τούμπα. Σου λέει ότι εντάξει, οκ. Αν πάρω ένα καλό σκορ εδώ, και το τελειώνω στον επαναληπτικό. Είναι ότι φέτος αυτή η ομάδα, ακόμα και κάτι στραβό να γίνει αύριο, ρε παιδί μου, να μην κάτσει, ξέρω εγώ, να θέλει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όλοι, μα όλοι όμως, και μέσα στην ομάδα και γύρω από αυτήν, θα έχουν τη σιγουριά ότι okay, θα πάμε στην Τρίπολη και θα περάσουμε. Ναι. Νομίζω αυτό το έχει κερδίσει αυτή η ομάδα. Ισχύει αυτό. Πάντων τον τρόπο τον έχει. Ναι. Μέχρι ναι. τώρα. Mm-hmm. Και εντάξει, τώρα θα είναι τεράστιο θαύμα να γίνει κάτι τόσο στραβό πια
σε αυτή τη σειρά με τον, ναι, με τον Αστέρα. Τι, απλά επειδή και για τον Αστέρα και για τη Λαμία που είπα πριν με την, με την ΑΕΚ, είναι μια ευκαιρία για τους δύο να βρεθούν στο τελικό, να διεκδικήσουν ένα τίτλο. Οπότε το κίνητρο σε αυτές τις ομάδες είναι πολύ μεγάλο. Έτσι, δηλαδή, και αν λίγο, ξέρεις πως είναι το ποδόσφαιρο πολλές φορές, αν λίγο σε στραβώσει το παιχνίδι, αν λίγο του κάτσει του άλλου λίγο καλύτερα, μπορεί ξαφνικά να βρεθείς με την πλάτη στον, στον τοίχο. Γι' αυτό το, το λέω. Γιατί και για, τους, και για τα δύο outsider, και στο ζευγάρι του ΠΑΟΚ και στο ζευγάρι της, του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα και της ΑΕΚ με τη Λαμία, όπως και να το κάνουμε για, τις δύο, για τα δύο outsider, είναι μεγάλο κίνητρο. Έτσι. Καλά, η Λαμία ειδικά είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Ναι. Το λέγαμε κιόλας ότι οι αποδόσεις με την ΑΕΚ είναι... σε βάζουν λίγο στο να το σκεφτείς το διπλό αύριο. Mm-hmm. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και η ΑΕΚ είναι σχετικά καλά το τελευταίο καιρό, νομίζω. Εντάξει. Δεν είναι εκείνο το δράμα. Δεν σου βγάζει, δεν σε έκανε εμπιστοσύνη, νομίζω, φέτος. Ναι. Okay. Η Λαμία έχει φτάσει πλάγα-πλάγα στην 7η θέση μαζί με τον Πανετολικό στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Είναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και έχει μετά, αγάπη, μιλες μόνο για την ΑΕΚ. Ποιος? Και έχει δει Τούμπα μετά, στο πρωτάθλημα. Ε, τώρα εντάξει, Τούμπα θεωρώ την Κυριακή θα πρέπει να κάνει ένα φρεσκάρισμα και να δώσει το βάρος στο κύπελο που μπορεί να κάνει την έκπληξη και να φτάσει τελικό. Μάλιστα. Okay. Στο πρωτάθλημα πού θα φτάσει? Θα βγει η Πέμπτη, όχι, δεν προλαβαίνει. Καλά, να μου πεις, Νίκο, με τις τιμωρίες και με έτσι όπως είναι και δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει μέχρι το τέλος. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να τερματίσεις 7ος και να βγεις Ευρώπη, να παίξεις κανονικά. Με τις άδειες, με όλα αυτά. Θα δούμε. Τέλος πάντων. Αυτά νομίζω για το, για το αυριανό. Δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία, αγάπη, ευχαριστούμε πολύ για το πληρέστατο το ρεπορτάζ. Σε αφήνουμε να, να ξεκουραστείς. Να είσαι καλά. Και θα σε ακούσουμε. Καλή νύχτα σας. Λοιπόν, αυτά από την αγάπη Γαβριλίδου όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιατί είπαμε, ναι, μεν εμείς ερχόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το, για το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Αλλά αύριο έχει παιχνίδι, έχει μητελικό κυπέλου και το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης και το, και το ΑΕΚ Λαμία. Είναι παιχνίδια τα οποία κρίνουν την παρουσία σε τελικό. Έτσι. Okay, υπάρχουν δύο μεγάλα φαβόροι, ο ΠΑΟΚ και, και η ΑΕΚ. Αλλά όπως είπα και πριν, και για τον Αστέρα και για τη Λαμία είναι παιχνίδια με πολύ μεγάλο κίνητρο. Είναι όπως είναι για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ ένα βήμα πριν το τελικό, έτσι είναι και για αυτούς. Και μπορεί να υπάρχει okay, κάποια διαφορά ποιότητας. Άρα το κίνητρο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και επειδή στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλά. Το να σου στραβώσει λίγο το μάτς, να σου χαλάσει ένα από τα δύο παιχνίδια και μετά να μην γυρνάει το δεύτερο, είναι ένα ενδεχόμενο. Οκ. Okay. Δεν το εύχεται κανένας, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά παίζει και, και δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Έχει αρκετό στοίχημα σήμερα, έχει αρκετά πράγματα, είναι η αλήθεια, γιατί είναι βραδιά με, με διάφορα παιχνίδια και σε Ιταλία και σε Αγγλία και σε Ισπανία και σε Γερμανία, λοιπόν. Στην Premier, παιχνίδια τα οποία είναι στο 55, ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, η Watford με τη Fulham είναι στο 1-1, η Wolves με τη Manchester United είναι στο 1-1 και αυτή. Στο κύπελο Γαλλίας, η Ρεν προηγείται στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της Lyon 0-1. Στη Γερμανία, που έχει επίσης κύπελο, είναι τελικό το Paderborn Αμβούργο 0-2. Στο 54 είναι το Augsburg Λειψία 0-0. Τελικό το Milan Udinese 1-1. Ημίχρονο στο Κάλιαρο Γιουβέντους 0-1. Στην Ισπανία τελικό το Ατλέτικο Χιρόνα 2-0. Στο 72 είναι το Εσπανιόλ Χετάφε που είναι στο 1-0. 1-2 στο 28 είναι το Βιγιαρεάλ Μπαρτσελόνα που πολύ νωρίς 3 γκολ προηγήθηκε με Κουτίνιο και Μάλκομ στο 12 και στο 16. Η Μπαρτσελόνα με τον Τσουκουέζε μείωσε η Βιγιαρεάλ πριν 5 λεπτά. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη είναι αρκετά τα μάτσα. Έχει γουνέτα, θα σας βάλουμε λίγο να βλέπουμε, φίλε μου Βασίλη. Βάλε λίγο Κοσμοτέ 1, ξέρω εγώ που παίζει. Να έχουμε λίγο εικόνα και από εκεί, γιατί είναι και ο φίλος United εδώ. Ή Μπαρτσελόνα να βάλουμε καλύτερα. Μπαρτσελόνα βάλει καλύτερα, φίλε που έχει γκολ. Τι United, ασχολείται. Βάλε λίγο United να δούμε. Λίγο Μπαρτσελόνα εκεί πέρα που έχει ήδη 3 γκολ. Μπορεί να μείνει εκεί τώρα που θα το βάλουμε εμείς, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στη στοίχημαν έχετε καθημερινά τις καλύτερες αποδόσεις. Στοίχημαν έχετε καθημερινά μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Έχετε την επιλογή του cash out, έχετε την επιλογή για live στοιχηματισμό φυσικά. Όλα αυτά από όπου και αν βρίσκετε, βρίσκεστε με την εφαρμογή της στοίχημαν και για Android και για iOS κινητά και tablet και φυσικά από τον υπολογιστή σας όπου και αν βρίσκετε, βρίσκεστε η στοίχημαν είναι μαζί σας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερο, να ασχοληθούμε με την αγαπημένη Θωμαρίτα, την οποία τη φάγανε οι ανθρωποφάγοι, όπως είπε και αυτή,
Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Για σήμερα κλείσαμε με ένα απλό φρουτάκι για βράδυ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαλαντέρ μέχρι και τις 12 μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο. Ο οποίος, να ξέρετε, παιδιά, ειλικρινά πρέπει να είστε μια μέρα εδώ πέρα στους διαδρόμους για να δείτε πώς για αυτόν τον άνθρωπο δεν σταματάει ποτέ το ρεπορτάζ. Πώς για αυτόν τον άνθρωπο δεν σταματάει ποτέ η δουλειά. Έτσι, πώς αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα ξεκινάει με το πρώτο ξύπνημα της ημέρας από νωρίς το πρωί και ολοκληρώνει αργά το βράδυ. Ειρωνεύεται. Η μέρα το ξεκινάει στις 8-9 η ώρα κάθε μέρα και τελειώνει 12 το βράδυ. Έχω δίκιο ή άδικο? Στα ωράρια είσαι με 8 ώρα τελειώνει. 12 το βράδυ, ρε φίλε. Α, ναι. Τρεις μέρες την εβδομάδα. Ναι. Τις άλλες δεν είναι έτσι. Τι να κάνουμε, φίλε. Είναι αλήθεια. Να κάνουμε. Στο μετερίζει. Στο... Έτσι είναι, φίλε. Δεν υπάρχουν ωράρια στη δημοσιογραφία, είναι γνωστά αυτά. Μάλιστα. Τα είπατε με την αγάπη, εντάξει. Τα είπαμε, φίλε μας, τα έδωσε όλα. Αύριο 7 η ώρα, όλοι συντονισμένοι στο Λίμπερο, παιδιά. Ζωντανά το παιχνίδι. Έτσι, πάω Καστέρα Τρίπολη και όχι Λαμία, όπως είπε ο Παπαδόπουλος νωρίτερα. Το έχει αποκλειστικό. Το έχει αποκλειστικό πρώτη εμείς. Πήγε κατευθείαν τελικό, ρε φίλε. Πήγε τελικό κατευθείαν. Α, η Λαμία θα αποκλείσει την ΑΕΚ. Βέβαια. 100%. Σίγουρα. Και τελικό στο Κατάρ. Πάω Λαμία. Στην Ντόχα. Το δούμε κι αυτό. Στην Ελλάδα είναι εκπληκτικό πάντως αυτό που γίνεται. Να ξεκινάμε μια σεζόν συμφωνώντας όλοι σε κάτι και στη διάρκεια της χρονιάς ορισμένοι να αλλάζουν γνώμη. Ας το πούμε μη διαφωνώντας, όχι συμφωνώντας όλοι. Δηλαδή, ας πούμε για το ΆΚΑ δεν συμφωνούν όλοι, αλλά και από την άλλη λένε εντάξει, δεν πάμε κι αλλού. Στην αρχή της χρονιάς, δηλαδή, οι ομάδες συμφώνησαν για την αναδιάρθρωση. Και τώρα κάπου μέσα στη σεζόν προς το τέλος, ναι, αλλά μην την κάνουμε φέτος του χρόνου. Κάτσε, παιδιά, αφού δεν είπαμε του χρόνου την κάνουμε. Όχι, την κάνουμε του παραχρόνου. Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό. Να μην κάνουμε την αναδιάρθρωση και να δώσουμε στις ομάδες Football League εξασφαλισμένα έσοδα 4-5 εκατοστάρικα έκαστος. Δεν κοτάσσε με τον υφυπουργό, έτσι. 100%. Με την κυβέρνηση, δηλαδή. 100%. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση. Χαρακτήριζα η Ριζέο, δηλαδή, με αυτήν. Όχι. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ έξυπνη. Ή και ζέο. Ζέο. Θεωρώ μια πολύ έξυπνη... ένα πολύ έξυπνο πλάνο του Βασιλιάδη. Έξυπνο πλάνο, ε. Και είναι κάτι διαφορετικό το οποίο να δούμε αν θα βελτιώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο καθόλου. Έξυπνο πλάνο το χαρακτηρίζει. Ναι. Σωστά. Να σου πω κάτι. Τον άλλον, έξυπνο πλάνο είναι. Άκουσα με λίγο. Άκουσα με λίγο. Πρόσεξε με κάτι. Οι ομάδες όλες, είτε είναι στη Super League, είτε είναι στη Β' Εθνική, ποιο είναι το νούμερο αναζητούμενο? Να είναι ανταγωνιστικές. Πώς θα γίνει αυτό? Έχοντας χρήματα. Μπίνγκο. Όταν λοιπόν έρχεται, ας την Super League, γιατί η Super League τα ποσά θα ξεφύγουν από τα συνηθισμένα. Και λέει στη Football League, η οποία Football League, τώρα που τα λέμε μεταξύ μας 11 και κάτι το βράδυ 2 του Απρίλη, σαν κατηγορία βρωμάει και ζέχνη. Γενικότερα. Mm-hmm. Με πολλές ομάδες. Οκ. Okay. Εσύ Νίκο μου τα έχεις ζήσει, αγόρι μου, τα ξέρεις. Εγώ τα ξέρω. Εγώ λες εδώ δεν μιλάω, απλά ακούω. Εγώ τα ξέρω. Δεν θα βελτιώσει το επίπεδο της κατηγορίας και δεν θα την κάνει, να το πω έτσι, πιο καθαρή. Ναι. Πιο καθαρή. Ένα τέτοιο πλάνο. Γιατί όταν έχεις μια καλή πηγή εσόδου, Αναγιά σου. Αν τώρα παίξεις με καμιά 600-700 ευρώ το μήνα. Εντάξει, εντάξει. Οκ, οκ. Αυτό είναι. Γιατί λοιπόν να μην είναι καλό το πλάνο αυτό? Δεν είμαι πολύ αντίθετος. Σου πω, δηλαδή, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Έτσι όπως το παρουσιάζω εγώ. Δεν σου ακούγεται ωραίο? Ακούγεται ωραίο, ναι. Αλλά και οι άλλοι για να μου γκρίζουν κάτι άλλο θα έχω στο μυαλό τους. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω τι έχω στο μυαλό τους, αλλά τέλος πάντων. Τι λένε επισήμως, ρε φίλε? Άκουσε με λίγο. Το ζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα το ξαναπώ και τώρα. Κάποιες ομάδες δεν θέλουν τους μικρούς να ανεξαρτητοποιηθούν. Γιατί τώρα από ποιον εξαρτούνται, Νίκο? Ε? Γιατί από ποιον εξαρτιόνται τώρα? Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Όλοι καταλαβαίνουν. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν τι είναι ώρα, Νίκο. Μα αυτό που λες είναι, ρε φίλε, τέτοιο. Τι? Δεν βγαίνει άκρη αυτό που λες. Από πού εξαρτούνται δηλαδή τώρα? Εντάξει. Και θα πρέπει να μην εξαρτούνται. Κατάλαβες. Εξαρτώνται, μάλλον. Θα είναι αυτόνομες, θα λειτουργούν με υγεία, εκτός αν είναι τίποτα εγκληματίες που πάρουν καλά λεφτά και τα κακομεταχειριστούν. Κακοδιαχειριστούν. Κακοδιαχειριστούν. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Είναι απλό. Μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο το ελληνικό προς το καλύτερο. Είναι κάτι διαφορετικό. Τόσα χρόνια δοκιμάζουμε project τα οποία δεν βγαίνουν. Ας δοκιμάσουμε και αυτό που έχει να προτείνει ο Βασιλιάδης. Που εγώ και έχει αξία να ακούγεται από μένα,
Όχι γιατί είμαι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Όχι, ρε, μη το χαλάσε. Έχει αξία. Χαβάλε κάνω. Έχει αξία να ακούγεται από μένα γιατί εγώ δεν είμαι φαν του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα δείχνουν οι τοποθετήσεις σου, Νίκο. Δεν έχει σχέση, ρε Νίκο. Το σωστό θα το πω. Το σωστό θα το πω. Αυτό είναι. Να σου πω, μήπως να τσεκάρω καμία λίστα από αυτούς που πήγανε τώρα, ανέβηκαν με τον Τσίπρα στα Σκόπια και να δούμε πώς είναι κανένας δικός σου εκεί πέρα, κανένα συγγενής μακρινός, τίποτα τέτοιο. Αυτοί ήταν όλοι επιχειρηματίες. Αυτό λέω. Μπορεί εγώ να έχει κανένα τρίτο ξάδερφο, κανένα δεύτερο ξάδερφο. Εγώ δεν έχω συγγενείς επιχειρηματίες. Έτσι λες. Στην Ελλάδα. Έτσι λες. Κάτσε κάνω τη λίστα μου στο κάτω. Στην Ελλάδα. Στην Κύπρο εκεί. Κανένα με έτρα Κύπρο, κάνα holdings Παπαδόπουλος και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, όχι, όχι. LTD. Αυτά τώρα και ναι, και πολύ καλή πρόταση. Ο κύριος Βασιλιάζη, διαφορετικό και τέτοια. Μια offshore. Έχω κυκλογές κιόλας. Μια offshore. Γιατί θα κατέβει υποψήφιος. Όχι, ρε φίλε. Ο Κυρκύρ. Να επηρεάζει κόσμο. Ο Κυρκύρ. Αφήγει το καλοκαίρι, θα σταματήσει. Μετά από 20 χρόνια. Πιστεύεις δηλαδή. Το έχει πει εδώ καιρό. Σοβαρά τώρα, πιστεύεις ότι θα αφήσει τον ΠΑΟΚ. Φίλε. Η εταιρεία η οποία έχει τον ΠΑΟΚ έχει διάφορες άλλες επιχειρήσεις στις οποίες μπορεί να απορροφηθεί. Σωστό. Και ποιος θα πάει στη θέση του είναι το μεγάλο ερώτημα. Δεν ξέρω. Εγώ έχω όνομα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω, ούτε με αποσχολεί. Δεν θα γίνει πιστεύει, λέει, κούκο. Έχει το τηλέφωνο μου. Χτύπησε ένα, δύο αθηναϊκά νούμερα με πήραν σήμερα. Ένα αθηναϊκό μάλλον με πήρε το απόγευμα, δεν το σήκωσα. Λες να τίποτα τέτοιο. Να έχω καμιά πρόταση και να μην το ξέρω. Νέος υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΟΚ, ο Νίκος Μοσχοβίτης. Θα ζητήσω στο νομικό που σου άμαγε αυτή κουβέντα. Το θέλω 20.000 το μήνα. Ναι, ρε φίλε. 20.000. Κάτσε, ρε φίλε. Πόσα παίρνει ο προκάτοχος. Χοντρικά. Δεν ξέρω. Κάνα τριχίλιαρο, δεν καθαρίζει. Εγώ λέω ότι καθαρίζει ένα τριχίλιαρο. Δεν ξέρω. Και για, τη θέση του είναι καλά λεφτά. Γιατί είναι. 20.000 θέλω. Νευραλγικό το πόστο νευραλγικό. Του Κυρκύρ. Και του κάθε Κυρκύρ στις ομάδες. Γιατί πλέον το πρώτο το οποίο κοιτούν όλες οι ομάδες, ειδικά αυτές που είναι ψηλά βαθμολογία, είναι η επικοινωνιακή του πολιτική. Δηλαδή με 3.000 δεν είσαι ικανοποιημένος, α πούμε. Τι όχι, ρε Νίκο, κάτσε. Θέλω 20. Τι 20, ρε Νίκο, μπάλα παίζεις. Άμα είναι να κάνω δουλειά, να την κάνω σωστά. Άμα είναι να οικονομήσω, οικονομήσω. Θα τρώω λίγα από όλου. Θα μην βγάζω και τουλάχιστον να κάνω λεφτά. Κάτσε δηλαδή, ρε φίλε. Θα τρώω λίγα από του άλλου γιατί θα είμαι εκεί. Θα τρώω λίγα από του δικού μου γιατί μα έβαγε τη θέση. Τουλάχιστον, ρε φίλε, να βάζουμε τσέπη μα να κάνω λεφτά. 20, να 20 επί 12. 14, φίλε, και δώρα μέσα. Α, ναι. Κάτσε. Γιατί 12. Και τα δώρα, σωστά. Μα θα παίρνουμε. Βέβαια. Κάτσε. Περίμενε, έχει δίκιο. 20 επί 14. Όχι, 240 χιλιάρικα. Όχι, ψέμα, 280. 280, συγγνώμη, ναι. Γιατί 280, ρε. Περίμενε, 20 χιλιάρικα. Επί... Ναι, 280, καλά λες. 280 το χρόνο. Ναι, ναι. Κάτσε, ναι, ρε φίλε. Κάτσε, ρε, τι είναι, 280 ποιος παίρνει στον πάγκο του φέστης, κανένας. Όλοι παραπάνω παίρνουν. Ο πιο χαμηλόμος τους παίρνει παραπάνω. Θα τρώμε μινελίκια από όλους. Ωραία. Θα έχουμε ανοιχτή επαφή με τον Ιβάν, που σημαίνει δηλαδή ότι όταν θα έχουμε ανοιχτή επαφή με τον Ιβάν, οι 11 στις 10 φορές θα είναι μυριλίκη. Ναι. Ωραία. Και θα παίρνουμε 3.000 τι θα τα κάνουμε. Θα βγάλουμε 280 και 280, 560. Να πεις ότι κάτι κάναμε, ρε φίλε. Δύο χρόνια και μετά παρετούμε. Δεν μπορώ άλλο. Είμαι συνεθνωτικά φορτισμένο, δεν αντέχω άλλο. Κουράστηκα, φεύγω. Ναι. Κατάλαβες. Δίπλα σου πάντα εγώ. Ναι, ρε φίλε. Να πάρουμε γύρω το σπίτι που, που το έχουμε λοκάρει εκεί που πρέπει. Πού, κατάλαβες. Εκεί στην παραλία μπροστά. Το ελληνογερμανικό εκεί πέρα που αξίζει να μένει. Εντάξει, να πούμε, ρε φίλε, ότι κάτι κάναμε. Φάγαμε πινελίκι. Κάτσε, ωραία, για εκείνη, τη γυάλινη, λες, που έχει κάτω και ένα εκεί, φρουρό. Εκεί, νομίζω ότι εκεί αξίζει. Εκεί την πραγματικά. Εκεί, ρε φίλε, κάποιος να πεις ότι μένω Θεσσαλονίκη, να μένεις εκεί. Πήγαινα προς τα εκεί και λέω. Τη βλέπω την οικοδομή, γιατί τη βλέπω πολλές φορές και λέω. Και είπα και σήμερα πάλι, θέλω να μείνω εδώ μια μέρα. Είναι πολύ ωραία η οικοδομή, ρε φίλε. Είναι πολύ καλό το σημείο. Αυτό σου λέω. Γιατί να μείνει 20.000 δηλαδή. Πώς έχει το αγοράζει βασικά, τι νίκη τώρα εκεί πέρα, θα πας να αγοράσεις. Ό,τι βγάλουμε από, αυτό θα τα δώσουμε εκεί. Μπράβο, όλα. Φτάνουν. Ξέρω εγώ. Μήπως θα κάτσεις 60-70 τετραγωνικά, φτάνουν. Ξέρω και παραπάνω δεν νομίζω. Μήπως θα κάτσεις 3 χρόνια. Μπορεί, μετά βλέπω, ανάλογα. Ανάλογα. Πώς θα ελιχθούμε. Ναι. Μάλιστα. Εγώ, λέω από τώρα, όχι στον αέρα βέβαια, ξέρω ποιος θα πάει αν φύγει ο Κυρκύρ. Έχεις κάποια ενημέρωση που δεν ξέρουμε. Ναι. Έχεις κάποια ενημέρωση που δεν ξέρουμε. Αδιέστηση. Αδιέστηση. Καλά. Σιγά μου ρίχνεις την ακολέτζα σε την εκτιέστηση. Όχι. Καλά. Το βρήκα. Εσύ. Όχι, ρε. Αλλά κοντά είσαι. Παντελή Ζουμπούλης. Όχι, ρε.
Αν έφερε το Βλάντα πίσω, θα πήγαινε 100% να ξέρει. Αίτητο. 100%. Αίτητο. Ποιο θα πήγαινε, ρε φίλε. Ποιο θα πήγαινε. Ο Γιώργος Μήνος. Είσαι κοντά, ρε Νίκο. Ξεφεύγεις τώρα πάρα πολύ. Ο Γιώργος Μήνος. Όχι, ρε. Όχι. Άλλο. Δεν με απασχολεί το θέμα τώρα, ρε φίλε. Ο Χρήστος Τσαλτίδης. Ο Χρήστος, ναι, θα ήταν ιδανικό. Ιδανικό. Εύκολο. Ιδανικό, ρε φίλε. Εύκολο. Έχει πέρασει αυτό το πόστο με επιτυχία. Σε άλλη ομάδα, και okay, δεν αλλάζει. Ξέρει να το κάνει τόσο καλά όσο λίγοι. Το έχει. Γι' αυτό τις προάλλες που μοιράζαμε με τον Νίκο θέσεις στο ενδεχόμενο του να κατεβάσουμε ένα συνδυασμό ραδιόφωνο για το Δήμο Θεσσαλονίκη, το τοποθετήσαμε στο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων. Ναι. Όχι, εκπρόσωπο τύπου βασικά. Δημοσίες εκπρόσωπος τύπου. Ναι, γιατί έχει το λέγιν, τελείωσε. Θα ήταν ο κατάλληλος. Δεν έχει το λέγιν, είναι ιστορίας. Είναι ιστορίας, ναι. Αλλού θες να το πας ή αλλού το πάει αυτός και ξεχνάς τι τον ήθελες τελικά. Το πάθει πολλές φορές αυτό. Ναι. Το πάθαινε κυρίως. Δεν έχεις μάθει όμως. Όχι, το πάθαινε παλιά. Γιατί όπως έχω πει πολύ επιτυχημένα μια φορά στο Χρήσανθο, του λέω: εγώ απέναντί σου πλέον έχω πάθει ανοσία. Λέω: δεν με πιάνει. Λέω: μετά από 9 χρόνια δεν με πιάνει. Ναι. Είναι φυσιολογικό. Αλλά τα νεύρα κάποιες φορές είναι νεύρα. Αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν. Εσύ δεν κόμμασαι εγώ τα μία τέτοια πρώτα φίλια του σκεφτόσουν. Για τον Άρη. Όχι, για τον Πάοκ. Ο Πάοκ είναι να ψάξει το καλοκαίρι. Α. Όχι. Είμαι στον Πάοκ. Για το ποσό που σου είπα. Δεν έχουμε χρωματιστεί πλέον. Ούτε. 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 Μετά στην πόλη. Εδώ πέρα τηλέφωνο του λέγανε Νίκο, σε θέλουμε ρε φίλε πάρα πολύ, σε πιστεύουμε πάρα πολύ. 20.000. Και μόλις θα πει ναι, ρε παιδιά, να μιλήσουμε για το οικονομικό, ναι, η πρότασή μας είναι 20.000 το μήνα. 280 το χρόνο. Και θα έλεγε από εδώ. Όχι, έχω χρωματιστεί. Περίμενε. Αν εσένα έρχονταν ο. Αν εσένα έρχονταν ο Καρυπίδης τώρα. Και σου έλεγε. Καταρχάς θα ήταν μεγάλη χαρά μου να συνεργαστώ. Ναι, ρε φίλε, okay. Θα ξέρει ότι θα ήταν χαρά μου να συνεργαστώ με Θόδωρο Καρυπίδη και το λέω εδώ, ναι, και δεν κάνω πλάκα καθόλου. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια το λέω. Λοιπόν, ερχόταν ο Καρυπίδης και σου έλεγε ότι θέλω να έρθει στο γραφείο τύπου τη ΠΑΕ, ναι, και σου δίνω 6.000 το μήνα. Ναι, ρε. Στάνταρ. Ναι. Θα είχα και όλα τα κομφόρ με Θόδωρο Καρυπίδη. Τα κομφόρ ποια θα είναι. Θα γίναμε παρέα μαζί και κάνω φαγητό κατά τέτοια από εδώ από εκεί. Θα μιλούσατε. Ναι, ναι, θα μιλούσατε. Με DPG και τέτοια. Δεν ξέρω. Πάμε τηλέφωνο, πες το ψήνουμε τώρα. Τι τώρα, μήνουμε, πες το εντάξει. Και θα καθόμουν τον αποθέωνα κάθε φορά που θα ερχόταν με κολλητή φόρμα και κολλητό παντελόνι και τέτοια. Paris Saint-Germain. Ναι, ναι, οτιδήποτε. Ναι, 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 ναι. Θα πήγαινες δηλαδή. Εννοείται. Μόνο και μόνο για να ζήσω την εμπειρία να συνεργαστώ μαζί του. Δεν θα πήγαινες. Έλα ρε φιλά, μου έπαιρνε και τίποτα κίνηση και τέτοια. Αν πάει, ξέρω πάει. Πηγαίνει, πηγαίνει. Ναι, ναι. Κάτι ταξίδι Αμερική για δουλειές και τέτοια. Σε έλεγα, δεν μπορώ παιδιά αυτή τη εβδομάδα, θα είμαι λίγο off γιατί θα είμαι. Στο Μαϊάμι για δουλειές. Νέος υπεύθυνος τύπου της ΠΑΕ Άρης, ο Νίκος Μοσχοβίτης. Θα με κλεινώσει μετά και τέτοια. Ο Ντούρκο. Κοίτα, είναι μια θέση που πολλοί την. Εποφθαλμιούν. Ναι, τη ζαχαρών θα έλεγα. Τη ζαχαρών κιόλας. Αλλά λένε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη. Δεν είναι εύκολη, φίλε. Δεν είναι καθόλου εύκολη. Καταρχάς να σου πω λίγο κάτι. Ας μείνουμε μόνο στο δικό μας σενάφι, πέρα από όλα τα άλλα. Σκέψου λίγο, κάτσε και σκέψου, πηγαίνοντας στο γήπεδο, όταν συνεργάζεσαι με άλλους συναδέλφους, πόσους έχει να κουλαντρήσει και να συνεννοηθεί. 100%. Που ξέρω ότι η συνεννόηση είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα 100%. Σε αυτή την εποχή. Ναι. Ο επένδυσης επικοινωνίας, που μπορεί να πει ένα πράγμα, ο Παπαδόπουλος το καταλάβει όπως το είπε. Αλλά ο Μοσχοβίτης το καταλάβει αλλιώς. Ο τρίτος θα μην καταλάβει λέξη. Καβαδίες. Ο τέταρτος θα καταλάβει καλά. Ο τέταρτος. Ωραία. Όχι για σένα, για τον τέταρτο λέω. Λοιπόν, ο τέταρτος, επειδή δεν γουστάρει τον υπεύθυνο επικοινωνίας, να το ερμηνεύσει αλλιώς. Ο πέμπτος, επειδή δεν γουστάρει τη διοίκηση, να πει. Τα μισά να με έλεγε. Εγώ πολλές φορές, να ξέρεις, πολλές φορές έχω εκθιάσει υπευθύνους επικοινωνίας για την υπομονή τους και για το ότι έχουν να συνεργαστούν με κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα, θεμελιώδες. Κάποιοι όντως δεν μπορούν. Ναι. Κατάλαβες. Και επειδή είχα πρόσφατα μια τέτοια κουβέντα, πραγματικά όχι του. Ρε φίλε, ειλικρινά θέλω να πω μπράβο στην υπομονή των περισσότερων. Έτσι. Που πολλές φορές μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς με εμάς έχουν να κάνουν με τη σαχλαμάρα και τη βλακία του καθενός τη δική μας, πέρα από αυτό που βλέπει ο κόσμος. Έχω άδικο. Καθόλου. Μαζί σου. Γιατί έχεις να συνεργαστείς με 20-25 άτομα, λέω ένα παράδειγμα. Είπα καυτός, δεν είναι πάνω κάτω συνήθως. Στις ομάδες που ασχολούνται. Πολλά είπα. Οκ, ανάλογα για την ομάδα.
Okay. Αλλά έχεις κόσμο να. Κοίτα, αυτοί που ασχολούνται μπορεί να είναι πολύ οι ενεργοί. Είναι σε, καμιά, σε κάθε ομάδα. Καλά, εσύ έχετε και 800 δωματίου. Κάμια δεκαριά πες εγώ, ρε παιδί. Στον Άρη, παιδί μου, να είναι κανένα 12, ας ναι. πούμε. Ναι. Και πολλούς μπορεί να λέω πάλι. Πολύ ωραία. Από τους ενεργούς, έχεις κανένα δυο που είναι λίγο ενεργοί και αργοί. Έχεις κανένα δυο-τρεις που τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Ωραία. Και ένας με δύο είναι αυτοί που νιώθουν συνήθως. Άντε τρεις που είναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνουν τι γίνεται. Όλοι οι άλλοι είναι. Κλάφτα χαράλαμπε. Στην ΚΑΕΠΑΟΚ θα πήγαινε. Sit high and watch. Όχι, ρε φίλε, έχει αυτά. Να ξέρεις ότι στο μπάσκετ η νέα τάση ναι. είναι... Αποστομωτικός. Είναι οι δημοσιογράφοι. Σιγά σιγά να το γυρνάνε σε προπονητές. Ωραία, να γίνονται βοηθοί προπονητών. Και να ασχολούνται πολύ με το κομμάτι του ατζεντιλικίου, ρε φίλε. Είναι καλά, αυτό, το... οποίοι... αυτό είναι και στο ποδόσφαιρο. Στην πορεία γίνανε, ας πούμε. Όχι τόσο με το προπονητικό, αλλά με το κομμάτι ατζέντης ναι. και τα λοιπά. Ναι, ναι. Το έχουν αρκετοί συνάδελφοι έχουν διαλέξει αυτό το δρόμο. Απορώ εμείς γιατί δεν έχουμε διαλέξει ακόμα αυτό το δρόμο. Αλλά οκ. Okay. Ρε φίλε, διάλεξα το. Με αυτή την εμφάνιση, τι να πω, δηλαδή. Όχι, δεν έσπρωχνες άνθρωπο. Σήμερα ξέρω. Όχι. Αλλά... Δηλαδή τον Μέση να είχες. Θα σου λέγανε αδελφέ. Σήμερα είμαι σε πολύ χαλαρή μέρα, αλλά με έχει δίκιο. Και σε άλλε μέρε, ρε παιδί μου, που είμαι ο ορισμό του καλησπέρα μπαίνω στο γραφείο του Προέδρου και ήθελα να μιλήσουμε ναι. για το συμβόλαιο του δεν παιδιού. Δεν είσαι ψεύτη, Νίκο. Δεν είσαι. Είμαι και δεν το ξέρω. Δεν είσαι ψεύτη, δεν είσαι. Πρέπει να είσαι λίγο ψεύτη εδώ, πρέπει να είσαι λίγο. Αυτή η ειλικρίνεια θα με φάει. Λίγο λαμόγιο, λίγο τέτοιο. Δεν είσαι τέτοιο άνθρωπο. Θα μου πει βέβαια αυτά, αλλάζουν στην είμαι κολομπαρά όμω. Δεν. Είμαι. Δεν το πιστεύω. Εδώ έχουμε πει στον Νίκο Παπαδόπουλο να δώσει συνέντευξη όταν δεν μιλούσε του ρεπόρτερ του Ηρακλή. Και. Μίλησε. Γιατί μιλούσε του ρεπόρτερ του Ηρακλή, κάπου πρέπει να ακουστεί, ρε φίλε. Όχι, απλά τον κολομπάρα με τη τρόπο που μίλησε. Ναι. Απλό. Ναι, τα σκέτα. Όλα είναι κολομπαριλίκι. Απλά τα πράγματα. Να σου πω, δεν νομίζω ότι το. Δεν ξέρω αν μια μέρα το έχουμε. Τα φέρει μοίρα έτσι που περάσει, ας πούμε, από αυτό το πόστο. Έχουμε βέβαια στην ΠΑΕ αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο άτομα, okay. Κουβέντα κάνουμε. Αλλά εντάξει, η ζωή ποτέ δεν ξέρει πώ θα φέρει. Έτσι είναι η ζωή και πώ θα την αλλάξει. Σωστό. Α πούμε, η Θωμαρίτα, ρε παιδί μου, το κορίτσι, ήταν γραμματέα στον Υπουργό. Τα είχε ανεβασμένα πού. Νομίζω Facebook και τέτοια. Πω. Εγώ να πω την αλήθεια, κάτι πήρε το μάτι μου χθες και μετά το βράδυ, όπως έκανα ένα χαλαρό ζάπινγκ, το ξεκίνησαν οι αρβίλες. Ήταν λέω, το πρώτο του θέμα. Ναι. Και ρε φίλε, σήμερα τελείωσαν την κοπέλα. Δηλαδή, κρίμα δεν είναι. Επειδή λίγο τη ζήτησε τη. Μπιλ, ανέβασε λίγο. Και λίγο ζορίζομαι. Αλλά τι να κάνουμε, είναι η εποχή τέτοια. Θα ζήσουμε και με αυτό. Μεγάλη ανατροπή πάνε να κάνει ο Πάοκ, φίλε, στο ξεκίνημα τη περίοδο. Πόσο είναι. Άρης Πάοκ τελικό εκάστε στου εφήβου. 56-49 σε όλο το μάτσο. Άρης είναι εκεί. 12, 13, 15, 10. Τώρα έπεσε εδώ σε 7. Έχει ακόμα 9 λεπτά για το τέλο. Και βλέπω αυτή πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον Πάοκ να παίζει ζώνη στο εφηβικό. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ειλικρινά δηλαδή, έτσι όλα τα διδάγματα που πρέπει να δίνονται στους νεαρούς παίκτες, ζώνει στο εφηβικό. Μεγάλη επιτυχία. Αλλά έτσι ξεκινά το παιχνίδι. Κατάλαβες τι να κάνεις. Λοιπόν, τι άλλο έχει ο Άρης τώρα, φίλε, για πες μας, έχει τίποτα. Το ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Όχι, θα έλεγα. Αν ξέρεις αυτό το πρόστιμο χθες που μπήκε στο ματίο, δεν έχει κάτι άλλο. Και το θέμα θεωρείται λήξαν κιόλας. Απλά κάποιοι επιμένουν να το τραβάνε και να λένε γιατί έφαγε πρόστιμο το παιδί. Αλλά τέλος πάντων. Πλέον είναι τόσο καλά όσο λένε ο Άρης, Νίκο. Κοίτα. Κάτσε λίγο ένα λεπτάκι. Ναι, ναι, φυσικά μην είναι. Take your time, δεν κάνουμε και τίποτα εδώ πέρα. Στο πρώτο εμίχρονο δεν ήτανε. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, σου δίνει την εικόνα, σε κάνει να αισθάνεσαι βασικά, ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα κερδίσει. Στα τελευταία παιχνίδια. Mm-hmm. Στα περισσότερα τελευταία παιχνίδια, βασικά. Στο πρώτο παιχνίδι με τον Όφη δεν μου έδινε εμένα αυτή την εντύπωση, για παράδειγμα. Και ειδικά όταν έχασε και το πέναλτι του Ματέο, λέω: εδώ είμαστε τώρα. Σε ζώνη και οι δύο ομάδες. Για πες. Εδώ είμαστε, λέω τώρα, μετά το πέναλτι του Ματέο. Δεν νομίζω. Λέω σήμερα, λέω θα σταματήσουμε. Και βλέπεις μια ομάδα στο δεύτερο μήχρονο, η οποία και πιέζει και φάσεις κάνει και κλασικές ευκαιρίες κιόλας. Εντάξει, βέβαια, πες με έναν Όφη που είχε 7 απουσίες. Και κάποια στιγμή θα τέντωνε κιόλα. Είναι νομίζω. Καλά, εντάξει, δεδομένο ότι υπάρχει διαφορά ποιότητα. Απλά ο Άρης, πολλές φορές λέμε, ακόμα ένα δημοσιογραφικό κλισέ για τις ομάδες, ο χαρακτήρας της ομάδας. Η νοοτροπία της ομάδας. Στον Άρη δεν είναι κλισέ.
Ο Άριος του Παντελίδη το έχει αυτό το στοιχείο. Το βγάζει, δεν το παρατάει. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω μια ομάδα η οποία τρέχει μέχρι το 75. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για μια ομάδα. Έτσι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο έξω εξωτερικό, το θεωρούν αυτονόητο. Γιατί δουλεύουν αλλιώς. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε συνηθίσει τόσο. Από λίγες ομάδες μόνο. Και να βλέπω μια ομάδα η οποία ισοφαρίζει, κάνει το 2-1, κάνει το 3-1 και τρέχουν οι παίχτες χωρίς να κάνουν καθυστερήσεις, να πάνε να βάλουν κι άλλο. Την νοοτροπία και το χαρακτήρα σε αυτά τα βλέπεις. Ναι. Σε τέτοια παραδείγματα, σε τέτοιες εικόνες. Mm-hmm. Ή ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε, γιατί δεν είναι τωρινό φαινόμενο, που ισοφαρίζει ο Άρης στην Τούμπα και παίρνει ο Βαλεριάνο στην μπάλα και την πάει στη σέντρα. Δεν είσαι συνηθισμένο. Σε αυτό όχι. Αυτό για μένα σε μεγάλο βαθμό είναι έργο Παντελίδη. Και του βγάζω το καπέλο για αυτό το πράγμα. Μπράβο του. Γιατί ενώ όπως έλεγα ότι πριν κάποιους μήνες ότι δεν είχε καταφέρει ακόμα να κερδίσει τα αποδυτήρια, τώρα το έχει κάνει. Ενίγο με κερδίζει, φίλε. Βοηθούν και την νίκη σου, τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που σου δίνουν πίστοση χρόνο για να δουλέψεις παραπάνω και φτιάχνουν και το κλίμα. Okay. Απλά ο Παντελίδης βγήκε από μια δύσκολη κατάσταση. Στην οποία έφταιγε, φίλε, αυτός, όταν είχε βγει, όταν είχε μπει στη δύσκολη κατάσταση. Είχε τις ευθύνες του, αλλά δεν ήταν εξ ολοκλήρου δικιά του. Ουσιαστικά τη βρήκε τη δύσκολη κατάσταση, δεν έφταιγε. Τη βρήκε, αλλά έκανε και λάθη στην πορεία. Εντάξει. Ό,τι έκανε. Δεν θα ήταν όμως, ρε φίλε, πολύ βιαστικό τότε πριν εκείνο το μάτς με τη Ξάνθη να τελειώσει ο Παντελίδης. Δηλαδή, στο ξεκίνημα. Πότε ήταν, όταν ήταν εκείνο το μάτς με τη Ξάνθη, ήταν περίπου. Ήταν κανένα δύο μήνες στην ομάδα ο Παντελίδης, κάπου τόσο, δεν ήταν. Τέλειο Νοεμβρίου, εκείνο το μάτς πότε ήταν. Δύο μήνες είχε, ήταν αρχές Σαββατοκύριακο. Ναι, δηλαδή, αρχές Φλεβάρι. Τι να έκανε μέσα σε δύο μήνες τόσο πολύ πια που να μπορούσε, ας πούμε, έτσι, να κάνει τόσο πολύ διαφορά. Είχαν έρθει κάποια αποτέλεσματα. Μπορεί να υπήρχε κάποια πράγματα μέσα στην ομάδα που να. Τέλος πάντων, να μην ήταν όμορφα, αλλά. Εντάξει, πώς θα είμαι σε δύο μήνες, φίλε, όταν είσαι στη μέση σεζόν να τελειώσει το προπονητή. Εγώ καταλάβανε ότι. Δεν κάνω το αποτέλεσμα έτσι και του πήγαινε τρένο. Κατάλαβε. Καλά, ναι, να σου κάτσουν και ένα το αποτέλεσμα. Το μόνο και το οποίο μπορεί να τον τυπήσει είναι το ότι υποκλείστηκε στο κύπελο. Γιατί όντως θα είχε μια ευκαιρία ο Άρης. Εκεί έχει ευθύνη. Να διεκδικήσει κάτι. Εκεί έχει ευθύνη. Αλλά κρίθηκε πάλι σε ένα μάτσα, φίλε. Έτσι δεν είναι. Σε κάτι που έκανε λάθη. Εμεί θα μπορούσα να το πάρει. Ναι, δεν το πήρε. Έκανε λάθη. Ότι έκανε λάθη, έκανε λάθη. Το ξέρει και ο ίδιος ότι έχει κάνει λάθη. Αλλά του έκασαν τα αποτελέσματα, άγγιζε να φαίνεται και η δουλειά του σιγά σιγά και βλέπουμε τώρα τον Άρη που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να δω τον Παντελίδη του χρόνου αφού κάνει ομάδα προετοιμασία. Δεν θέλω να το μειώσω τον άνθρωπο γιατί είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό δικό του έργο ο Άρης αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει και το μερίδιο των παιχτών, έτσι μιλάμε τώρα ότι είναι μόνο ο προπονητής και οι δύο συνδυάζονται για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Ρε παιδί, απλά σου λέω αλλά θέλω να δω Παντελίδη με προετοιμασία. Το έχουμε πει και πολλές φορές ότι δεν μπορείς να περιμένεις από καινούργια πρόσωπα με το καλημέρα κάθε φορά να σου δώσουν πράγματα. Και εγώ να σου πω κάτι, πιστεύω ότι αν τότε ο Παντελίδης έφευγε και ο Άρης πήγαινε πάλι σε λύση τρίτου προπονητή μέσα σε σεζόν, δεν θα είχε αυτή την πορεία. Συμφωνείς? Πιθανό, μπορεί και όχι. Και μια καλή ομάδα. Μπορεί να την είχε πάλι. Και μια καλή ομάδα, γιατί όντως ο Άρης έχει καλή ομάδα φέτος. Με ενδιαφέροντα στοιχεία σε κάθε γραμμή που παίζει ένα ενδιαφέρον ποδόσφαιρο και όλα αυτά, θα χανόταν, λέω εγώ. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουν φέρει την τωρινή εικόνα του Άρη. Είναι ο Παντελίδης. Είναι οι παίχτες που κι αυτοί μετά από τη Λιβαδιά καθίσανε, μιλήσανε. Το είχαν κάνει και άλλες φορές, αλλά είπαν εκείνη τη φορά, παιδιά, δεν γίνεται. Εδώ πάμε και είπαν ότι στην Ξάνθη πάμε, παίζουμε τα αρέστα μας. Mm-hmm. Ναι, τα σκέτα. Γιατί βλέπαμε και σέντρες του κόσμου, γελιόμαστε τώρα, εντάξει. Ξέραν ότι άμα δεν κερδίζα και στην Ξάνθη μετά, θα τους περιμένα στο Δερβαίνι. Και αυτό παίζει πάντα το ρόλο του. Είναι αυτό που λένε ότι όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει κάποιος. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει λόγος, Νίκο, αφού γίνεται απειλητικό αυτό. Λοιπόν, μετά εξωβάρει και αστείο πάντα. Παίξανε ρόλο οι μεταγραφές που γίνανε το Γενάρη. Γιατί ήρθαν και παίχτες που ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας. Εντάξει, ο Λάρσον ήξερε ότι αυτά που θα δώσει, αυτά θα πάρει και στα έδωσε. Ο Ρόουζ και αυτό στην άμυνα. Έβαλε καιρό γκολ. Σε τρεφορήσιο το κεράτα. Και στόπερ κιόλας με το κακό το πόδι. Α, δεν είναι αριστερό πόδαρος. Πώς βρέθηκε εκεί. Έλα μου, ντε. Δυνατό παιδί. 45.000 παίρνει το εξάμεινο. Τίποτα. Ο Κόρχουτ επίσης που δεν ήταν καλός βέβαια με τον Όφη. Εντάξει. Σου άρχισε να αποδίδουν και παίξει κλειδιά. Ο Σιώπης δηλαδή που στον πρώτο γύρο δεν πολύ τραβούσε. Πλέον στο δεύτερο είναι ο διακριβέντες σου. Ο Ματίγια που στον πρώτο γύρο δεν τραβούσε.
Mm-hmm. Είναι και αυτό η διακριθέντα του σωματεία. Για τον, το Δεκέμβρη έχει φτάσει σημείο οι άνθρωποι τη ομάδα να σκέφτονται να το διώξουν και να πούνε να φύγει. Ναι. Εντάξει, σε κάποια μάτια ήθελε κιόλα. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Γιατί σε άλλα μάτια στον πρώτο γύρο δεν σε ήθελε. Σε άλλα σε ήθελε τώρα. Είναι ένα πακέτο γενικότερα. Εντάξει, ο Άρης φαίνεται ότι δημιουργεί. Τώρα που τελειώνει το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι πάει να δημιουργήσει κάτι καλό με τον Παντελίδη. Απλά η διαφορά είναι ότι του χρόνου. Του χρόνου υπάρχει και η Ευρώπη. Ναι, Βασίλη. Πάμε στο break σιγά σιγά, πιστεύεις. Ωραία. Του χρόνου υπάρχει η Ευρώπη. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι άλλα τα δεδομένα, είναι άλλες απαιτήσεις, είναι άλλο το επίπεδο στο οποίο πρέπει να ανταποκριθείς. Και είναι και ένα άλλο επίπεδο και για τον Παντελίδη κιόλας. Ναι. Εγώ δεν είμαι κατά τον Παντελίδη, μακάρι να βγει. Σαν επιλογή και του χρόνου και να μείνει ο άνθρωπος. Γιατί επιτέλους πρέπει να έχουμε ένα προπονητή που θα μείνει για κάποια χρόνια. Και όχι να αλλάζουμε κάθε χρόνο προπονητή. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πάμε στο break. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για περίπου 15-20 λεπτά ακόμα εδώ. Επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ισοφάρισε η Βιγιαρεάλ την Μπαρτσελόνα με ένα γκολ. Το οποίο μάλλον είναι για μπλούπερ. Δηλαδή, ισοφάρισε ένας μαυρούλης εκεί από τα δεξιά. Ο Τόκο Εκάμπι έβγαλε μια πολύ ωραία κοντρατάκ, όπως λέγεται. Όπως λέει ο Σάκης Τσιόλης. Όπως λένε και αρκετοί ξένοι ποδοσφαιριστές, κυρίως Λατίνοι, η κοντρατάκ. Η Βιγιαρεάλ και ο Παλέκορος έχει βγει από δεξιά. Πάει να κάνει τη σέντρα. Έχει βγει ο Τερστέγγεν γιατί είναι αρκετά πλάγια. Έχει κάνει το βηματάκι δηλαδή προς τη σέντρα. Και ο τύπος θέλει την μπάλα απευθείας μέσα. Βάζω ένα ευρώ ότι μάλλον για σέντρα πήγαινε. Γιατί σηκώνοντας το βλέμμα όπως είδα από το replay, δεν κοιτούσε προς την εστία. Είναι η αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση 2-2 το έκανε η Βιγιαρεάλ, όπως λέει και ένας φίλος, την Μπαρσελόνα. Παίζει η αγαπημένη ομάδα, έπαιζε μάλλον. Δεν τα κατάφερε Νίκος Νέβα της Γουλφς. Έχασε με 2-1. United, ναι. Τραγικό. Προηγήθηκε με τον γκολ του Μακ Τόμινεϊ. Τι έγινε, Ρολεγκούνα. Το 13ο λεπτό. Ανανέωση και παραπαυθήκαμε. Ο Ντιόγκο Τζότα έκανε το 1-1. Από τον Τζότα έβαγες γκολ. Στο 57 αποβλήθηκε ο Άσλι Γιάνγκ και έμεινε με 10 United. Και στο 77 με αυτογκολ του Σμόλινγκ η Γουλφς πήρε την νίκη επί της United. Το ταραμ ταραμ ταμ ποιο είναι, ρε φίλε. Του σχοινάρε, φίλε. Ποιο είναι το ταραμ ταραμ ταμ. Δεν σε σκεφτόμαι, δεν σε νοιάζομαι. Και λέγεται, αυτό το ξέρω το τραγούδι, ναι. Ταραμ ταραμ ταμ λέγεται. Έτσι λέγεται. Τα δίνει όλα ο Διονύσης στο άλσεκτήρι, λίγο στο... Πώς το λένε. Μόνο μια κυρία κοκκινομάλαχτη πιέται. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να εκδηλώνεται γενικότερα. Ο κόσμος δεν νιώθει, δεν νιώθει. Μιλάμε για ένα performer άλλο επίπεδο, τον Διονύση Σκηνά. Τον έχεις δει από κοντά? Πολλές φορές. Αχά, και πολλές φορές. Πολλές φορές. Σίγουρα τον έχω δει καμιά 7-8 φορές. Τότε που είχε βγει και είχε κάνει το ξεπέταγμα μετά από καιρό, νομίζω ακόμα τα ίδια κάνει. Απλά εντάξει, δεν 7-8 φορές πόσες παραπάρω, okay, δεν έχει. Έχει τον άνθρωπο ορχήστρα από δίπλα, το Κώστα Λαϊνά, να ξέρει, γι' αυτό τον έλεγε Λαϊνά δώσει και τέτοια. Είναι πραγματικά άνθρωπο ορχήστρα. Και τη δίνει εκεί πέρα στο Λαζόπουλο. Αλλά τώρα με όλες τις συμπεθέρες εκεί πέρα, τι να κάνεις, Σκηνάς. Πού είναι δες τώρα εδώ κατάσταση τώρα. Πάρε εδώ, χάνεις από εδώ, πλέον χάνεις. Μόνο το συμπεθερικό τώρα εκεί πέρα, το συμπεθεριό. Πού να νιώσει τώρα ο λαός, κατάλαβες. Έγινε πουλιά έτσι. Ο συνάνθρωπο που 15 έχει τη φωτό, ποιο να το δώσει τώρα για να το χωρέσει. Να το χορέψει. Τι διαβάζει εκεί πέρα, φίλε. Μπε την παζιά να έμπαινε. Καταρχά θέλω να σέβεσαι λίγο το θεσμό τη First Lady. Και δεύτερον, η Μπέτη. Πώς να το πω τώρα. Η Μπέτη, ρε παιδί μου, στις παρέες που θα πήγαιναν παλιά στα κάμπινγκ και όλα αυτά, ναι, πρέπει να ήταν το κορίτσι το οποίο όλοι θα θέλανε να το, ναι, αλλά θα ήταν τόσο γλυκό, κατάλαβες, ναι, και τόσο έτσι πρόσχαρο, δηλαδή και το βράδυ στην παραλία θα έλεγε τα τραγούδια και θα έλεγε, να παιδιά, σήμερα ξέρω εγώ έκανα μια σπανακόπιτα να φάμε. Ή στις συναυλίες, επειδή μου θα ήταν αυτή που θα φέρνει τις μπύρες. Όταν τελειώνει οι μπύρες, θα έλεγα ποιος θα πάει να φέρει οι μπύρες. Δηλαδή θα πατήγανε Μπέτη, πάω εγώ. Κατάλαβες. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Καλή κοπέλα η Μπέτη, φίλε, θα λέγανε τότε. Ή μάλλον τότε τη λέγανε. Ελισάβετ, ναι. Αχα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μάλιστα. Αλλά ότι είναι κάτι διαφορετικό είναι. Ναι. Το θέτω έτσι. Ο θεσμός της First Lady. First Lady, ναι, φίλε, δεν είναι First Lady. 10 μεγάλες αλήθειες για όσους καπνούν στριφτό. Βασίλη, εδώ είμαστε για μας, λένε αδελφέ μου, του στριφτού. Πρώτα απ' όλα πλέον, επειδή οι τιμές έχουν πάει στο Θεό, οι περισσότεροι, η πλειοψηφία νομίζω καπνίζει στριφτό, έτσι. Και αυτό δεν έχει πάει στο Θεό σχέση με κάποια χρόνια. Κάποτε δεν τον παίρναμε, ρε Βασίλη, τον καπνό 4 ευρώ, 4-5. Ναι. Τώρα τον παίρνουμε 7-80.
Εγώ τόσο το δίνω. Ναι. Η διαφορά λέει ανάμεσα σε αυτό που στρίβει ο όρθιος με το ένα χέρι και σε αυτό που χρησιμοποιεί μηχάνημα είναι ανάλογη αυτή ανάμεσα σε ένα βασιλιά και το γελοτοπιό του. Δηλαδή, εγώ είμαι βασιλιάς και ο Μουρελής είναι ο γελοτοπιός. Γιατί ο Μουρελής, το ζει και ο Μοσχοβίτης στο γραφείο, χρησιμοποιεί το μηχάνημα. Εντάξει, δηλαδή 42-43 χρησιμοποιεί το μηχάνημα. Σαν το θείο. Η μεγαλύτερη. Ναι, φίλε. Μόνο αυτό έχω δει με μηχάνημα, ειλικρινά. Κανένα άλλο. Την άλλη φορά που ήταν εδώ πέρα, γιατί βαριόταν το κάνει με το μηχάνημα, λέει στην και ο Στέφανος. Έλα, ρε φίλε. Η μεγαλύτερη κυμπαριά ενός καπνιστή στριφτού είναι να σου δώσει ένα ολόκληρο στικάκι με φιλτράκια. Ναι, ισχύει αυτό. Το κάνω. Επειδή είναι τα πιο φθηνά, λέει σχέση με όλα τα υπόλοιπα σύνεργα. Αλήθεια είναι. Ο καπνιστή στριφτού θέλει να ξεχωρίσει από του υπόλοιπου καπνιστέ, ακόμα και αν αυτό σημαίνει απλά ότι ανάβει το δικό του με σπίρτο, επειδή δεν μπορεί να καταλάβει εσύ. Okay. Φέτα λεμόνι στη θήκη. Άντε καλά. Τι προχωρημένα είναι αυτά, ρε Βαβάδια. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω θήκη. Είχα πριν χρόνια μία. Δεν τη χρησιμοποιώ πλέον. Ο Βασίλης έχει μια πολύ ωραία, θα την ψηφίσω μια μέρα. Δερμάτινη. Πολύ δυνατή. Αχα. Δεν έχει κάτι άλλο βλέπω ενδιαφέρον. Ναι. Με τον καπνό λέει στην κολότσι που δεν βάζει κάτι πουθενά. Αλήθεια είναι αυτό. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Δεν έχω πατήσει πολλές φορές. Το στριφτό λέει εκπέμπει μια εσάνς φοιτητήλας, καλλιτεχνίλας, ενίοτε και ψαγμενιάς, σε αντίθεση με το κανονικό τσιγάρο που δείχνει πολύ τυπικό και τεχνοκρατικό. Επίσης είναι αλήθεια αυτό. Και παλιά μου έχουν πει ιστορίες, οι παλιοί κάνανε τουλάχιστον Βασίλη 5 λεπτά για να στρίψουν ένα τσιγάρο. Όχι ότι δεν μπορούσαν να το κάνουν πιο γρήγορα. Αλλά λέει το κάνανε, το ξανακάνανε λίγο, ίσως το κάνανε, το φτιάχνανε εδώ πέρα. Να είναι ρε παιδί μου, ίσιο αλφάδι. Το κάναμε πολύ κυμπαριλί και εμείς το κάνουμε τώρα στη Φευγάλα. Okay. Η Έλληνα παπ... Όπως όλα, ναι, όπως όλα τα κάνουμε στη Φευγάλα. Πολύ σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση του Βασίλη Καβαδί. Θα σε πάω σπίτι, αδελφέ μου, θα βγεις. Τι, αυτή. Σπίτι, μάλιστα. Η Έλληνα παπ... Βασιλείου είναι ένας ακατάσχετος έρωτας, γράφει εδώ πέρα ένα site. Πραγματικά. Τι κάνει ρε, εσύ αυτό το κορίτσι. Αυτή έχει χαθεί όντως. Γιατί έτσι. Και έχει χαθεί και από παντού, δηλαδή. Άντε, οκ, από τη τηλεόραση. Δηλαδή, δεν βλέπεις και κάπου, ξέρεις, η Έλληνα Βασιλείου με φόρεμα τάδε στην εκδήλωση του Δίνα. Καταλαβαίνεις. Πολύ δυνατό. Όπως βρήκε κανέναν τύπο με τίποτα, αλλά λεφτά αρέσει και τα παράτησε όλα. Καλά, κι άλλες έχουν βρει με λεφτά. Τώρα γιατί είσαι καινούργιο, βρήκε τον άλλο με τα ναυτιλιακά. Τι θα έβρισε, στην οικοδομή. Άστε ρε, αυτή τώρα δεν πιάνει. Αυτή είναι τώρα. Δεν μπορεί με την κάμερα, έχει θέμα. Πρέπει να φαίνεται. Με τον Τζαβελάκο ήσουνα. Δεν επιβεβαιώνεται. Καλά, ναι. Η Έλληνα Παπα. Α, Οκτώβριο 18. Εντάξει, είναι σχετικά κοντά με τον σύντροφό της στα Βόρεια Προάστια, λέει. Ναι. Okay. Άρα κάτσε, περίμενα να δούμε ποιος σύντροφός. Δείτε πως είναι σήμερα η Έλληνα Παπα Βασιλείου. Σοβαρό ατύχημα, λέει, είχε το Φλεβάρι. Ο σύντροφός είναι αυτός. Χάθηκε εντελώς, ρε φίλε. Αυτός εδώ είναι. Εντάξει. Σαν τον Μπάμπι Στόκα, αδύνατο είναι. Ερωτευμένη λέει παραμένει με τον Γιάννη Λεωνάρδο. Και κοιμάζει ψυχικό. Ο άνδρας ο οποίος μπήκε στη ζωή της και άλλαξε τα πάντα στις καθημερινές πρόγραμμες, συνοδεύει την παρουσία σε αρκετές εξόδους της. Ο φωτογραφικός φακός του Ευδής από θέμα σε πρωινή έξοδο στο ψυχικό. Δεν μας λέει όμως με τι ασχολείται ο Γιάννης Λεωνάρδος. Σίγουρα έχει λεφτά. Γιάννης Λεωνάρδος, περίμενε, μου άρεσε να φτάσουν. Αυτή για να τα παράτησε όλα, ρε φίλε, δεν μπορεί. Θα βρει για κάποιον με καλά λεφτά. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Γιατί σου λέω, έχει χαθεί από παντού. Οκ, okay, τώρα να μην είναι στη τηλεόραση, να μην είναι σε κάποια εκπομπή, οκ. Okay. Αλλά πουθενά έχει χαθεί από παντού. Και θα τη έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παππού. Αυτή όπου τη μάθαμε, Νίκο, αλήθεια. Δεν θυμάμαι, το θέμω. Από το θέμω τη μάθαμε, λες, ε. Ρωτάω. Τι κι εγώ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Μήπως έκανα alter, κανένα τέτοιο, έχει εκπομπή. Πού το μάθαμε αυτό το κορίτσι, ρε φίλε. Παπα Βασιλείου. Κατάλαβα. Ξαφνικά εμφανίστηκε, είχε ένα boom πολύ δυνατό και μετά τη χάσαμε. Αυτό ο Γιάννης Λεωνάρδος, δεν έχω παραπάνω info γι' αυτόν, αλλά λογικά θα έχει λεφτά. Ναι, ρε φίλε. Λογικά θα έχει λεφτά, γιατί όλες αυτές οι celebrity βρίσκουν κάποιον ο οποίος εντελώς τυχαία έχει λεφτά. Και να βλέπω εδώ πέρα τα τουάζ, αχα, εδώ πέρα, ναι, τσιγάρο, γυαλί κτλ. Φανελάκι κακό. Ναι, ο τύπος έχει λεφτά. Ένα φτωχό δεν θα βρείτε μια φορά. Δεν πλησιάζει εκεί πέρα τώρα, ρε φίλε, τώρα
ο φτωχομπινεδιάρης, δεν γίνεται. Δεν πάει να πλησιάσει ο Πεσκόπιος εκεί. Τι να κάνουμε. 3-2 η Βιγιαρεάλ την Μπαρτσελώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Μάλλον η Βιγιαρεάλ έχει πιο πολύ. Δεν έχει χαθεί η σύνδεση, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αντε λέγε πώς έχασες. Χάθηκε η σύνδεση, δεν ξέρω. Λέγε πώς έχασες. Έχασα το link, το κλείσε κάπου. Για να μπω στο Αλαμπαουτάρ να δω 4 θέματα τώρα. Αφεντικό της πόλης δίνει 0,1%. Κοιμούνται στο Αλαμπαουτάρ. Δεν του βάλε ακόμα. Κοιμούνται. Αφεντικό, ρε φίλε. Για να μπω στον ανταγωνισμό, για να μπω καλά εκεί. Εκεί μπορεί να έχετε, ρίξτε τα τείχη. Μπορεί να έχει τον ανταγωνισμό. Ούτε εκεί. Ούτε εκεί, τίποτα. Γουστ Άρη. Πιο εύκολο. Εδώ το παλέ δεν μπορούμε να πάρουμε. Εύκολο τώρα. Ναι. Και γίνεται το δίκτυο Αριανό, διαβάζω. Άντε καλά. Ναι. Ο Ροδόλφος Μασλιάς. Ο Ροδόλφος Μασλιάς. Μασλιάς, Μασλιάς. Μασλιά τον βλέπω εδώ. Μασλιάς, μάλιστα. Ναι. Ο Ροδόλφος. Ο Ροδόλφος, ωραίο όνομα. Είναι γνωστός Αριανός, δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υπεύθυνος στο τμήμα ορολογιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρολοτή. Ορολογιών. Ορολογιών. Ναι. Α, ορολογίες δηλαδή. Ναι, ναι. Στο Λουξεμβούργο. Τι δουλειά είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Ορολογιών. Δεν ξέρω, δεν το έψαξα. Το διάβασα, δεν το έψαξα. Το ξέρω, τον έχω ακουστά χρόνια τώρα. Αλλά σήμερα διάβασα πρώτη φορά τη θέση την οποία κατέχει. Μάλιστα. Είπαμε, εκεί πέρα όλα γύρω τις Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωκοινοβούλιο, όλα είναι dream job. Όποιος καταφέρει και μπει, 5 χρόνια θα βγάλει λεφτά για την υπόλοιπη ζωή του. Γιατί σου έλεγα για 20.000 πριν. Δηλαδή, άμα είναι να μπλέξεις, μπλέξε για να βγάλει λεφτά. Δηλαδή, σου λέω, θα φας μπλέξει για πόλου. Ναι, 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 ναι. Βγάλε τα λεφτά και εσύ. Φάει και φάει, μπλέξει 2-3 χρόνια, ρε παιδί μου, 4-5. Ναι. Αλλά έχει και στην άκρη κάτι καλό, ρε φίλε. Κατάλαβε να πει ότι εντάξει, το έφαγα. Ωραία, με καταράθηκε όλο ο κόσμο, αλλά έβγαλε και κάτι. Να σε γλυκάνει λίγο την πικρίλα, ρε παιδί μου, ναι. 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 Μια κοσάρα. 2,80. 5,60. 2,80 φίλε, τι εφορία να έχουν αυτά τα 2,80 το χρόνο. Δεν θα έχουν κανένα, δηλαδή να μας μένουν καμιά 2,20 στην τσέπη. Πάλι και δεν είναι άσχημα. Τόσο μεγάλη εφορία. Ρε φίλε, αφού θα είμαστε υπέρυψηλο εισόδημα το μήνα. Στέλνετε, θα δηλώνουμε όλα. Στέλνετε, όχι, τρελός. Όχι, λέει ο Νίκος, εγώ δεν υιοθετώ. Λέει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος το λέει αυτό. Όχι, τρελός είσαι. Δεν θα δηλώνεις όλα. Όλα έξω. Offshore. Offshore. Δώστε offshore στο τέτοιο. Ναι. Κάνε και εσύ έναν λογαριασμό στην Ελβετία. Και στέλνει εκεί. Στην τρίτη γραμμή στην Ελβετία. Άμα θα πάω τώρα καλό γραμμή, δηλαδή θα με πούνε αυτό χομπινέ. Πήγε από αυτό στην Ελβετία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε έτσι σιγά σιγά Νίκο μου, νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος. Έχω αρχίσει να καθάρω. Η Βάγια Ρεάλ λοιπόν έκανε την ανατροπή στην ανατροπή. Ναι. Μασικά όχι στην ανατροπή, γιατί η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε. Ναι. Προηγήθηκε 0-2, άρα καλά είπα τώρα έκανε την ανατροπή. Με τον γκολ του Βιθέντε Ιμπόρα έκανε το 3-2 η Ρεάλ, η οποία όντως καίγεται για νίκη, γιατί είναι. Ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Μπράβο τους. Έχει 29. Παρ' όλα αυτά έχει φτάσει πολύ μακριά στο Europa League. Αλλά στην Ισπανία παλεύει για την παραμονή. Το κίτρινο υποβρύχιο. Το κίτρινο υποβρύχιο, πολύ σωστά. Άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Δεν βλέπω, όλα ολοκληρώθηκαν. Το Cagliari Juventus βλέπω ότι έχει μείνει και ώρα στο 85. Αλλά μάλλον δεν είναι στο 85. Δεν τελείωσε και αυτό. Τι κάναν οι έφηβοι, φίλε. 2-3 το έκανε η Ρεν μέσα στη Λιόν και εκείνη η ματσάρα. Παιχνίδι για το κύπελο. Γαλλίας. Η Λιόν έχει προηγηθεί, είναι η τρίτη φορά που προηγείται. Τις άλλες δύο μείωσε ή μάλλον ισοφάρισε η Λιόν. 0-2 το έκανε η Γιουβέντους τελικό. Κάλιαρη Γιουβέντους προηγήθηκε στο 22 με τον Μπονούτσι. Αυτός ο Κιν Νίκο, ο μαύρος Ιταλός φορ, στο 85-102. Αυτός γενικά σκοράει το τελευταίο καιρό. Παλεντάκι δυνατό. Ναι. Είναι λίγο τέρας είναι η αλήθεια. Είναι έτσι δυνατός και γρήγορος επιθετικός. Θυμίζει λίγο τον Μπογκμπά. Αλλά σε φορ. Γιατί ο Πογκμπά τι ήταν, ρε φίλε. Ο Πογκμπά είναι χαφνικό. Τον Ντρογκμπά, ρε φίλε. Ποιο Πογκμπά, εγώ Πογκμπά. Ποιο Πογκμπά. Ό,τι να είναι, ρε φίλε. Τον Ντρογκμπά, λέμε, παίζει Τζέλσι, ρε. Όχι, ρε, Ντρογκμπά είπα. Αυτό δεν άκουσα καλά. Πογκμπά είπε, αλλά τώρα το γυρίζει, εντάξει. Γελάει. Θυμίζει λίγο αυτόν, πάντως. Τον Ντρογκμπά. Ο Ντιντιέ. Τι παιχτάρο ο Ντρογκμπά. Ήταν ο ορισμός του τάγκ. Εδώ. Πρώτη εδώ. Τι έγινε. Πανηγυρισμούς βλέπω τον Άρη, άρα το πήρε το σκορ δεν τι έχουμε. Πανηγυρισμούς εσύ, δεν έχει πανηγυρισμούς. Πρωταθλητής ΕΚΑΣΤ. Ο Άρης το εφηβικό. Δείξτε τα τύχη, Άρης με κεφαλαία έτσι, μην μπερδευτείτε.
Λοιπόν, πρωταθλητή σε κάστο Άρη στο εφηβικό. Δεν ξέρω αν διαβάζει τίποτα. Βλέ, χαμό στο κλειστό τη Μίκα. Φεύγουν οι του ΠΑΟΚ, αποχωρούν. Ήταν στο σχημένα κεφάλια. Σχημένα κεφάλια. Και όχι ξυρισμένα. Εντάξει. Το τελικό σα κειμένο κεφάλιο. Καλό. Λοιπόν, πήρε ο Άρης για δεύτερη σερή χρονιά τον τίτλο. Διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή της ΕΚΑΣΤ στο εφηβικό. Σημαντικό είναι. Βέβαια, στον μπασκετικό Άρη το θέμα είναι να γίνεται και κάτι μετά από το εφηβικό και όχι μόνο στις ακαδημίες, γιατί το λέγαμε με τον Νίκο και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ τραβούν παιδιά ακόμα στο κομμάτι των ακαδημιών. Έχουν ένα brand name, αλλά μέχρι εκεί μετά. Δεν νομίζω ότι έχουν και μια ενιαία πολιτική ρε φίλε για το τι θέλουν να κάνουν. Και επίσης, Μίξ, στο μπάσκετ, έχει στο νου το εξής, ότι πολλά παιδιά, το κορμί τους, ρε παιδί μου, δεν πηγαίνει στο επίπεδο της Basket League. Δηλαδή, είναι ένα παιδί που να παίζει τρία, ας πούμε, ναι, σε όλη την καριέρα στα παιδικό-εφηβικά, αλλά άμα είσαι ένα 90, ναι, μετά δεν μπορεί να παίξει τρία στη Basket League. Παίξει ένα, ναι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα γενικότερα, να ξέρεις ότι είναι πολλά παιδιά τα οποία. Ναι, το κορμί του δεν αναπτύσσεται τόσο, ρε παιδί μου, για να πάνε σε ένα καλό επίπεδο. Ναι. Αλλά γενικά δεν υπάρχει και μια, σου λέω, ενιαία στρατηγική για να πεις ότι δοκάρι βγαίνει αλπό, από κατήφορο στο Μαδριγάλ. Δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική να πεις ότι. Γι' αυτό να σου πω κάτι. Αυτός ο κλονάρας που σου λέγα έκλεισε τα 18 του. Κάνει προπονήσεις με την αντρική ομάδα. Δεν μπορεί να παίξει με την αντρική ομάδα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Το καλοκαίρι να φύγει στην Αμερική. Επίσης, πλέον πολλά παιδιά το δοκιμάζουν από νωρίς. Το να πάνε σε κολέγιο στην Αμερική και να δοκιμάσουν εκεί είναι φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια. Αν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Οπότε. Να κάνουμε. Ο φίλος ο Χρύσανθος που στέλνει μήνυμα και ρωτάει τι έκανε μάτσα. Δυστυχώς, φίλε, δεν έχουμε ανοιχτό το live για να σε ενημερώσουμε αυτή τη στιγμή. Η United. Η United των 20 πρωταθλημάτων, φίλε Χρύσανθε, δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Ναι. Η United των 20 πρωταθλημάτων, δυστυχώς, από ό,τι μας λέει και ο Μοσχόβιτς εδώ πέρα, έχασε. Δεν πειράζει, εντάξει, γίνονται αυτά. Των 20 πρωταθλημάτων, επαναλαμβάνω. Τι είναι, Καβαδία. Χάσανε. Ήρθε ο άλλος. Ωραία, ήρθε. Σιγά σιγά να κλείνουμε κι εμείς τότε. Να πάμε στα σπιτάκια μας. Πού να πάμε, Νικό. Στα σπιτάκια μας. Στο δικό μου. Στο σπιτάκι μου. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να μεταφέρω, φίλε Χρήστα, αυτά τα οποία αναφέρει στον αέρα. Όχι. Εντάξει, είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτοί οι χαρακτηρισμοί οι οποίοι γράφει τώρα. Δεν είδαμε δυστυχώς και το live στους μεταράδες. Θα το δούμε αύριο, δεν πειράζει. Είναι ένας φίλος εκπομπής ο οποίος έκανε ένα live εκεί πέρα με τον Αριστοτέλη τον Σαββίδη. Δεν θυμάμαι το όνομα του άλλου του παιδιού. Μου διαφεύγει. Θα τον απολαύσετε. Αν δεν έχει ανεβεί, δεν θα ανέβει λογικά μέχρι αύριο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής ραψοδίας, μιας ραδιοφωνικής ραψοδίας, την οποία απολαμβάνετε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, μέσα στον αέρα του Λίμπερο. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα, τον καθηγητή, τον 871-769-288, τον Παύλο, Αργιανάκη άρρωστο ο Παύλος, και όλη τη συμμορία, λατρεμένη, αγαπημένη, δεν τους ειρωνεύομαι, αντίθετα είναι μια πολύ καλή παρέα το βράδυ, αν είσαι σε μια άλλη φάση, ρε παιδί μου, και θες λίγο έτσι να ηχεί κάτι στα αυτιά σου κάποιες φορές. Λοιπόν. Κλείνει, ανεβαίνει η επιφυκίνητα. Κλείνει. Απευθεία, πια. Υποφέρω, κλείνει. Έχει εδώ πέρα τις αλλεργίες του άλλου. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν σήμερα μαζί μας. Τα λέμε και πάλι. Στις μουσικές επιλογές. Κακ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 ak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 
πάλι αύριο λίγο μετά τις 10, να είστε καλά.